Της κακομοίρας. Άκουσε τι λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την ποστόπη στη Περιστέρα μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρεάθομαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της κακομοίρας με το φίλο μου τον Γιάννη τον Διτσιράπη στην ρύθμιση των ήχων, τον ακόλουθο του ημάμι. Τον θέλω να γίνω χαλίφης θέση του χαλίφης στο production. Την εορτάζουσα Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, το απέναντι τηλέφωνο. Χρόνια πορά κυρία Γουλιώνη και μετά θα ζητάτε να συνδεθείς στον αέρα. Ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Ο Ραπτόπουλος περιμένει την απόφαση αν θα μπει ή θα μπει μέσα. Εις θάνατον! Να ακούσω καταδίκη για το φαλάκρα και να το σκίσω το καλτσόν και, και τις γόβες και τα πάντα. Κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι και να βάλουν μέσα το φαλάκρα. Δεν γίνονται, τον εξωγήινο. Θα μου πεις τώρα τέτοιο εξωγήινο. Λες να του αρέσει. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας.
Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτή θα σας δώσει την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι, για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, ό,τι μήνυμα θέλετε. Να πω ότι η παρέα μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, με την απίστευτη εορταστική προσφορά για το πιο, Hyundai, το πιο φθηνό Hyundai i30 σε ολόκληρη την Ελλάδα. 14.490 ευρώ θα το βρείτε μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 23 15 96 5 96, από όπου και αν μας ακούτε, πάρτε τηλέφωνο για να το διαπιστώσετε, να το διαπιστώσετε τώρα. 23 15 96 5 96. Να πω ότι ο πιο διαδραστικός διαγωνισμός ποδοσφαιρικός που έγινε από τέσσερις εφημερίδα είναι στη Metro Sport. Απάντησε σωστά για τη θέση της μπάλας, φωτογραφίες που θα βρει σελίδα διαγωνισμού στην εφημερίδα Metro Sport και στο metrosport.gr. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, μάζεψε όλα τα δελτία συμμετοχής και κέρδισες. Από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, από χτες δηλαδή. Και κάθε εβδομάδα τρεις τυχεροί μεταξύ αυτών που θα δώσουν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν smartphones και tablets. Και κάθε μέρα ένα σούπερ τυχερός θα κερδίσει μια τηλεόραση LG 49 ιντσών, Ultra High Definition, 4K, Smart TV με web ως 3,5 από το κατάστημα expert.gr. Κάντε κλικ και βάλτε goals στις τιμές. Στοίχημα ότι ξέρεις να, βάζεις, να διαβάζεις καλά το ποδόσφαιρο. Απόδειξε το. Στη σελίδα... 20 σήμερα είναι βρες την μπάλα. Εντάξει. Στη Metro Sport σελίδα 20 βρίσκεται. Όχι, συγγνώμη, ακυρώ για τη σελίδα. Γιατί μου τα κάνει αυτά. Θα τη βρούμε. Θα το βρείτε τέλος πάντων. Γιατί δεν γράφει σελίδες εδώ πέρα. Στη σελίδα 11 είναι. Τώρα το βρήκαμε. Σελίδα 11. Όχι 20. Σελίδες είναι, όχι στήλες. Κοντέ, μην αφαδιάζεις. Παρέα μαζί μας τα αρτοποιεία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε γλυκά, αρτοποιήματα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και χριστουγεννιάτικες λουκουδιές όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες, απίστευτες σε φανταστικές τιμές. Θα τα βρείτε στην Καρόλη και Δημητρίου 237 και 163 στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά, το κατάστημα είναι έναντι του ΑΕΔ. Και σήμερα, όπως και χτες, τέσσερις τυχεροί με ένα απλό μήνυμα μπορεί να εξασφαλίσουν από 2 κιλά μελομακάρονα. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, τη λέξη μελομακάρονα, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54.340. Απλό το μήνυμα. Ούτε υπερβολικές χρέωσεις, ούτε τίποτα. 9.55 κενό, μελομακάρονα, ονοματεπώνυμο στο 54.340. Τέσσερις από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσετε από 2 κιλά μελομακάρονα. Έτσι να τα έχετε, να τα φάτε στις γιορτές και να τα απολαύσετε πραγματικά, γιατί τα συγκεκριμένα είναι το κάτι άλλο. Σας το λέω εκ πείρας, δοκιμάζοντας δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε τυχαία. Πριν πάμε στα νέα, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, έρχεται η Alpendison με το κατάστημά της στην πόλη μας, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Λευκό Πύργο. Είναι μαζί μας από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και θα είναι έως και το Σάββατο 23, από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, για να μας ενημερώσει για το πώς μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος του ρεύματος, του σπιτιού μας, κερδίζοντας δώρα, πολλαπλά ωφέλη και φιλικές υπηρεσίες. Να μην λείψει κανείς από το κατάστημα της Alpendison στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λευκό Πύργο 18 με 23 Δεκεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Με αγώνες σήμερα, καθώς ο ΠΑΟΚ δίνει αγώνα κυπέλου στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος, στις 7.30, με αγώνες κυπέλου αυτό το διήμερο και με αγώνες αύριο για τη Football League
με σημαντικά παιχνίδια, με πολύ ενδιαφέροντα, με τη Super League να ξεκινά και πάλι τις υποχρεώσεις της από το νέο έτος, από τις 6 του Γενάρη, με την Football League 2 πάλι από το νέο έτος, το Γενάρη. Η Football League, η οποία άργησε, δεν έχει περιθώρια για τέτοια, αύριο κανονική αγωνιστική, με τον Απόλλων Πόντου να έχει ένα ντέρμπι εδώ πέρα με την Παναχαϊκή, με τον Άρη να δίνει το δικό του αγώνα και να συνεχίζει, και με πολλά που έχουν σημασία και πρέπει να συζητήσουμε. Καταρχήν, έχετε μάθει από χτες ότι αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με το βούλευμα του εισαγγελέα για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, για τη σύσταση συμμορίας και του ποδοσφαίρου, με το βούλευμα εκείνο το οποίο αναιρέθηκε τελικά, και με μια ιστορία η οποία έχει πολύ μέλλον ακόμη και με πολύ κόσμο να πιστεύει ότι δεν θα γίνει τίποτα τελικά. Επειδή το θέμα είναι χιλιοϊπωμένο και επειδή πάρα πολλοί από εσάς είμαι σίγουρος ότι δεν πιστεύετε ότι θα καταδικαστεί κάποιος, δεν θέλω να εμβαθύνω. Αν κατά τη διάρκεια που θα ρίξουμε γραμμές έχετε τη διάθεση να συζητήσουμε και γι' αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση, πολύ ευχαρίστως. Απλά λέω για μία ακόμη φορά ότι είναι από αυτά τα οποία έχουν κουράσει, όπως έχουν κουράσει πολλά, πολλά πράγματα. Παρότι μαθαίνω ότι θα έπρεπε κανονικά αυτές οι υποθέσεις να έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς όμως το Ελλαδιστάν δεν τελειώνει. Για ποιο λόγο το ξέρουν καλύτερα αυτοί οι οποίοι διοικούν, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις. Πραγματικά δεν ξέρω αν δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία για να καταδικαστεί κάποιος, αν λείπει, τι λείπει, πώς λείπει. Οι νομικοί και οι δικαστικοί τα γνωρίζουν καλύτερα αυτά. Απλά ο κόσμος έχει σκάσει να ακούει για περίεργα παιχνίδια και να μην βλέπει τίποτα. Του ησυχάθηκε η ψυχή του. Α, σαν τον Γιάννη απέναντι. Ακούει για περίεργα παιχνίδια και λέει: έλα βρε, πάλι τα ίδια θα μας πεις τώρα. Πες κάτι καινούργιο, πάλι τα ίδια. Ποια περίεργα. Αθώοι όλοι. Αθώοι δεν θα είναι, ρε Γιάννη. Αθώοι. Θα καταδικαστεί κανείς. Α, κάνα μικρό ψαράκι καμιά φορά. Έτσι για ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Να ξεκινήσω με την ομάδα της καρδιάς μου, τον Ηρακλή. Λοιπόν, σίγουρα κάποιος δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα της Κυριακής. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε κάποια πολύ απλά πραγματάκια. Η ομάδα αυτή είναι δεύτερη, χωρίς καμία προετοιμασία, δημιουργούμενη την τελευταία στιγμή, χωρίς οικονομικά κεφάλαια από κάποιον μεγάλο και τρανό, με στήριξη μόνο από τον κόσμο, από τους αργοναμένους, και λιγότερο από τον απλό Ηρακλειδέα. Το λέω γιατί έτσι είναι για τα εισιτήρια διαρκείας. Τα περισσότερα τα πήραν οι οργανωμένοι, και το λέω και για τον απίθανο ο οποίος λέει ότι πήδαν τα κάγκελα, και για πολλούς ακόμη οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι και το απλό πενιντάρικο από τον καθένα μας έχει τη δική του σημασία. Όπως επίσης κάποιοι επιχειρηματίες Ηρακλειδείς θα πρέπει να καταλάβουν ότι μια ταμπέλα στο γήπεδο, κάτι, μια διαφήμιση, είναι το λιγότερο το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, προκειμένου να βγει το μπάτζετ της χρονιάς, η ομάδα να προχωρήσει, να ανεβεί, και από εκεί και πέρα να γίνει το επόμενο βήμα. Φτάνει πια τόσο κυνήγι, φτάνει πια όλη αυτή η ιστορία η οποία έχει κουράσει πάρα πολύ και εμένα και εσάς. Καιρός να γίνει ένα restart σωστό. Δεν περιμένω 10.000 διαρκείας. Δεν ελπίζω σε πράγματα τα οποία είναι ουτοπικά να συζητάει κανείς σήμερα. Θέλω όμως περισσότερη στήριξη και ουσιαστική από αυτό το οποίο μπορεί ο καθένας από εμάς, με το δικό του τρόπο. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δεν λέω να το στερήσει από τα παιδιά του. Απλά είναι κρίμα να βοηθάνε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουνε, και άνθρωποι οι οποίοι έχουνε να μην στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, επειδή υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και είναι αποδεκτό από όλους μας, δεν υπάρχει καμία ένσταση μέχρι τώρα, θερμή παράκληση ο κάθε ένας από εμάς ό,τι μπορεί να το πράξει. Να βγει αυτή η ρημάδα η χρονιά, να προχωρήσει η ομάδα ένα βήμα παραπάνω και βλέπουμε.
Μια χαρά τα πάει. Πολύ με χάλασε το χι την Κυριακή με την Καρίτσα, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα και κάποια αποτελέσματα, καθώς κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει έχουν σκάσει κιόλας. Κάποια εξ αυτών. Και το κακό αποτέλεσμα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν θα πω περισσότερα, Γερακλή. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας από εμάς οφείλει να είναι εκεί, δίπλα στην ομάδα την οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Πάω στον Άρη, όπου χθες άκουσον, ξέρω ρε αλήτη ότι μ' ακούς τώρα, βρέθηκε Αριανός να μου πει ότι τσατίστηκε για το Χ με τον Όφη. Όπως βέβαια ο εξωγήινος. Μάπα ο Μυροφορίδης. Χαρτάκια ο Σπανός. Παλτό ο Πασάς. Τι κάνεις ρε Καρυπίδη. Κάτσε καλά. 7 στα 7 έκανες και έφερες μία ισοπαλία με έναν από αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να ανέβουνε. Και θα πας ακόμα καλύτερα. Δηλαδή τι περίμενες? Να κάνεις 30 παιχνίδια, 30 νίκες. Και αν δεν κάνεις, λέει, 30 και κάνεις 28, τι έγινε? Αυτό το οποίο είναι ο στόχος είναι η άνοδος ή όχι, για να ξέρω. Εφόσον είναι η άνοδος, χαλαρώστε λίγο, χαμηλά την μπάλα. Γιατί? Δηλαδή τι περίμενες? Να κάνεις 30 παιχνίδια, 30 νίκες. Και αν δεν κάνεις, λέει, 30 και κάνεις 28, τι έγινε? Αυτό το οποίο είναι ο στόχος είναι η άνοδος ή όχι, για να ξέρω. Εφόσον είναι η άνοδος, χαλαρώστε λίγο, χαμηλά την μπάλα, γιατί το ξεκίνημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Το ότι πέτυχε αυτή η ομάδα να συγκεντρώσει τον κόσμο που συγκέντρωσε στο παιχνίδι με τον Όφη, δεν το κατάφερε γιατί είναι Άγιος ο Καρυπίδης ή ο Μυροφορίδης ή ο Σπανός. Η ομάδα έπεισε με την αγωνιστική της συμπεριφορά και τα αποτελέσματα. Κατάλαβε ο οπαδός του Άρη ότι οι δύσκολες μέρες, οι κακές αναμνήσεις θα μείνουν αναμνήσεις αν συνεχίσει η ομάδα να είναι τρένο. Και πάει τρένο. Δεν μπορεί να πηγαίνει με 200 συνέχεια. Κάποια στιγμή πρέπει να χαμηλώσει λίγο ταχύτητα. Θέλετε να το καταλάβετε? Καλώς. Δεν θέλετε να το καταλάβετε? Πάλι καλώς. Δεν είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι συμβιβάζονται ή, αν θέλετε, λάθος το συμβιβάζονται, κατανοούν ότι δεν μπορεί να έχει το απόλυτο. Μακάρι να μπορούσε να γίνει το απόλυτο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, το απόλυτο. Δεν μπορεί ό,τι γίνεται να το θεωρείς ύποπτο. Δεν γίνεται ό,τι βλέπεις να το συνδυάζεις με πράγματα περίεργα, πονηρά και διαστραμμένα. Έχασε η ομάδα της καρδιάς μου στην Ιταλία από την Ουντινέζε. Τους έριξα δύο φάσκελα. Και το Σπαλέτι και τον Ικάρδη και τους υπόλοιπους. Τι πρωταθλητισμό, ρε, κάνετε? Από την Ουντινέζε χάνετε? Και ρωτάω, και? Και που έχασε η Ίντερ από εκεί, τι έγινε? Δηλαδή, είπε κανείς ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τις νίκες? Σφυροκοπούσε αβέρτα. Δείτε το παιχνίδι να καταλάβετε. Ή έχασε η Celtic 4-0 από τη Hearts. Πρέπει να είναι ύποπτο το παιχνίδι? Ντε και καλά, πρέπει να συμβαίνει κάτι περίεργο και μεμπτό? Εξηγήστε μου να καταλάβω. Κάποια στιγμή μπορεί να χάσει. Η Paris Saint-Germain τις προάλλες έχασε από το Στρασμπούργκ. Και τι σημαίνει αυτό? Η City, υπάρχουν άνθρωποι, όχι ρε που ζουν μονάχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όπου παίζει η City ποντάρουν ότι δεν θα κερδίσει.
περιμένουν να βγάλουν από εκεί λεφτά. Βέβαια δεν πρόκειται να βγάλουν ποτέ. Γιατί αν τα βάλει σε ευρώ μέχρι τώρα έχει δώσει 20 παιχνίδια, 25, 30. 30 φορές πήγαν στον κουβά. Περιμένουν πότε θα χάσει. Όταν θα πληρωθούν, τι να πάρουν, 10-15 φορές τα λεφτά τους. Αν θα πληρωθούν. Γιατί ποιος δεν σας λέει ότι δεν τερματίζει τη χρονιά αίτητη. Αφήνω το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Και τι πληρώνουν εκείνο, 2 φορές τα λεφτά σου. Δεν αξίζει ρε, ούτε να πονηρεύεσαι, ούτε και στοιχηματικά ακόμη, να πηγαίνει το μυαλό σου ότι ντε και καλά θα οικονομήσεις από κάτι τέτοιο. Άλλο πονηρός και άλλο διαστραμμένο. Αυτό είναι διαστροφή. Το ρωτάω τους προάλλους στο Βαλάκρα, αυτό που θα πάει φυλακή. Γιατί ρε το ποντάρισε, γιατί λέει κάποια στιγμή πρέπει να φέρει χ. Και χτυπάω το και παίρνω φορά και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Τι είπες, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φέρει χ. Δηλαδή υπήρχε άνθρωπος που δεν πίστευε ότι το Λαμία Λάρισα θα λήξει χ. Να που δεν έληξε. Να που κέρδισε η Λάρισα. Οι πόσοι πιστεύουν θα κερδίσει η Λάρισα. Κέρδισε. Πόσοι πιστεύουν θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Απόλλωνα. Εσύ, έπιασε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα τα πιάσες. Όχι. Δεν γίνεται να σε μάντης όλων των περίεργων και κακών. Δεν γίνεται ρε φίλε, είναι ανθρωπίνος αδύναλφος. Καταλάβατε τι γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να μηδενίζουμε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει στον Άρη μέχρι σήμερα και να τα δίνουμε μία και να τα γκρεμίζουμε όλα. Για χαλαρώστε λίγο. Τι καλύτερο από το ξεκίνημα που έχει κάνει ο Άρης φέτος. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο απολωνιστής που έβγαινε εδώ ανόητος ο κόκκινος ή οποιοδήποτε άλλος περίεργος και έλεγε πρώτο φαβορί για την άνοδο ο Απόλλων Σμύρνης και αισθάνεται ρόμπα ξεκούποντη σαν την αφεντιά μου. Τι πρέπει να πει δηλαδή. Που πήγε με τον Εργοτέλη που, έχει δύο, που είχε δύο ισοπαλίες μέχρι προχτές και καλά που δεν έχασε. Δηλαδή τι πρέπει να πει ο απολωνιστής. Να αρχίσει να στραβοστομιάζει, να φωνάρει, εσύ καλά έτσι ήδη. Παίξε καλά με τον Απόλλων, ρε. Ο Απόλλων πόντου έχει 13 βαθμούς. Απέχει 6 από την Παναγαϊκή, αλλά λέω εγώ τώρα, κερδίζει αύριο και να δείτε πώς γυρνάει το έργο. Κερδίζει αύριο την Παναγαϊκή και να σας πω εγώ μετά τι εστίβερ κοκό. Κάνει και μεταγραφικές κινήσεις σωστές το Γενάρη. Δεν μπορεί να κάνει τον τέλειο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τι τρελαίνεστε. Ούτε να θεωρείτε εύκολο το παιχνίδι στον Πανεγιάλιο. Σας είχα επισημάνει κάποιες έδρες οι οποίες είναι ζόρικες. Και το βλέπετε αυτό. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Εκτός αν κερνάνε μολομακάρουν από τώρα στο εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μη γελάς. Εμείς κερνάμε μολομακάρουν σε εσάς και την ακρίβεια τα αρτοποιεία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη κερνάνε με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. 4 από εσά θα κερδίσετε από 2 κιλά μελομακάρονα. Καταπληκτικά, όταν λέμε μελομακάρονα, με μέλι, με μέλι, με ανθόμελο. Απίστευτο. 9,55 κενό, μελομακάρονα, ονοματεπώνυμο στο 54-340. 4 από εσά ως τέλος της εκπομπής θα έχουν κερδίσει από 2 κιλά εκαστός. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα.
κάλυμα πήρατε? Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. 50 τυχερά εορταστικά καρότσια κάθε μέρα μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Μαλακτικά σουπλίν ούλτρα και βαφές μαλλιών, παλέτ, σάιος, σίλκεν και κέρατιν κόλορ 50% φθηνότερα. Όλα τα χαρτικά Kleenex 40% φθηνότερα. Οικονομικές συσκευασίες πάνες Babylino 50% φθηνότερα. Όμως σκόνη και υγρό 45 μεζούρες, η συσκευασία μόνο 3,99. Και μεγάλες συσκευασίες σκύπ σκόνη και υγρό, η συσκευασία μόνο 8,50. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Καλές γιορτές! Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα! Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Welcome to Vergina Radio. Είμαστε στον αέρα. Ας αρχίσει το show. The show must go on. Το Θέατρο Βεργίνα παρουσιάζει μια λαμπερή εορταστική υπερπαραγωγή με πολλή μουσική, χορευτικά σοου και πολλές αναμνήσεις. Κώστας Βίγαλης, Πολίνα, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Σοφία Αρβανίτη και Σαμπρίνα μαζί στη σκηνή. The show must go on από 22 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βεργίνα. Μην χάσεις το μοναδικό υπερθέαμα της Σοφίας Πυράτου με τα πιο αγαπημένα 80s και 90s retro hits. Συμμετέχει δεκαμελής ομάδα χορευτών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια λαμπερή γιορτή. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Και τώρα σε μοναδική προσφορά, Λέβητα συμπίκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη 2310 692 630. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Η μαμά λατρεύει τους κουραμπιέδες. Ο μπαμπάς τα μελομακάρονα. Ο μικρός τους σοκολατένιους αγιοβασίλειδες. Και όλοι μας λατρεύουμε το Φρέτζιο. Η καρδιά μας και αυτές τις γιορτές χτυπά στα καταστήματα Φρέτζιο. Με όλα τα αγαπημένα γιορτινά γλυκά φτιαγμένα όπως πάντα με αγάπη, σπιτική φροντίδα και αγνά υλικά. Χρόνια πολλά γλυκά και πασπαλισμένα με Φρέτζιο. Δεν πρέπει να φτιάξουν οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να είναι γιορτινό. Ούτε μια απλή σαλάτα. Πρέπει να είναι γιορτινή. Και γλυκά γιορτινά. Και τι, θα βάλω ένα απλό τραπεζομάντιλο? Όχι, γιορτινό.
Δεν είναι απλό τραπέζι. Είναι το γιορτινό τραπέζι. Και γι' αυτό θέλετε τα καλύτερα. Στο Σκλαβενίτη φροντίζουμε να τα βρείτε όλα τόσο γιορτινά, τόσο ποιοτικά, αλλά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα καλύτερα φρέσκα υλικά για τις συνταγές των γιορτών. Κεράσματα, γλυκά και ποτά και ό,τι θα χρειαστείτε για το στόλισμα του πιο γιορτινού τραπεζιού της χρονιάς. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κάνει να πιω νερό από τη βρύση. Φυσικά και κάνει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο νερού από την Energy Water. Τώρα όλοι θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα παιδιά σας καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια. Πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Τα συνιστούν και οι παιδίατροι. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335 στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Εμπιστοσύνη. Θέλει προσπάθεια να την κερδίσεις. Θέλει χρόνο για να επιτευχθεί. Πρέπει να είσαι συνέχεια δίπλα στον άλλον και να του δίνεις όλη σου την ενέργεια. Το Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας από το 2000 έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων πελατών και τώρα κάνει το επόμενο βήμα και αλλάζει. Γίνεται Zenith. Γίνεται ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Και φυσικό αέριο και ρεύμα. Κάλεσε τώρα στο 18321 ή μπες στο zenith.gr. Zenith. Κορυφαία ενέργεια. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε εμείς και άλλοι φυλακοί. Η τρελή εξωγήινη, λέω. 9.55 καιρό το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. 9.55 καινό μελομακάρονα ονοματεπώνυμο στο 54.340. Τέσσερις από εσάς θα κερδίσουν από 2 κιλά με ο κανόνα. Κοιτάξτε, δε Στάθη. Το ξέρω ότι τα ξέσκησε ο Φαλακρός. Αλλά τρώει τώρα για να κρατάει μέσα στη φυλακή στα σίδρα. Μελομακάρονα με μέλι, τόσοι θα μας γίνει, ρε Γρηγόρη. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι θες, μελομακάρονα, τι να έχουν μέσα, σιρόπι, μέλι. Με μέλι. Με μέλι. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσας. Πάτε εκεί, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπόσα Αρηγωνία. Βγάζετε κλειδιά immobilizer για το αυτοκίνητό σας, πάντα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Βγάζετε ό,τι άλλο θέλετε, κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, παίρνετε από εκεί ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Χτύπα ξύλο, στραβή είναι και συμβαίνει. Μπορεί κάποιος να κλειδωθεί από το σπίτι, να ξεχάσει τα κλειδιά από μέσα, κάτι να συμβεί. 85 27 27. Ο κλειδαράς είναι εκεί. Θα ανοίξει από ένα απλό λουκέτο μέχρι και χρηματοκιβώτιο. Και όπως λέει η διαφήμιση, μόνο ότι ATM δεν ανοίγει. Και αυτό γιατί και αυτά δεν έχουν τίποτα μέσα. Μη γελάς. Α, να χαθείς. Λοιπόν, Ήρεμα, 85-27-27, η λύση είναι εκεί. Ο Κλειδαράς. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει Κόκκινε. Μη μιλάς, λέει, για το Ρούλι, μίλα για τη μεγάλη Παοκάρα. Τι προπαγάνδα είναι αυτή, ρε παιδί. Πάνω που θα μιλούσα για τον ΠΑΟΚ. Εσύ, δηλαδή, ό,τι δεν ακούς για ΠΑΟΚ, το ότι ακούς όλη τη μέρα δεξιά και αριστερά, για πάω, για πάω, για πάω, για πάω, για πάω. Τι θες να ακούσεις, ρε φίλε? Πώς θα κατέβει η ομάδα με τα τρίκαλα? Εσύ τι έχεις να πεις για την ομάδα της καρδιάς σου? Που βγαίνουμε όλοι εμείς οι απίθανοι και λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να πάρει πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Το δέχεσαι, ρε φίλε, σαν ΠΑΟΚΣ αυτό μετά από τον πρώτο γύρο? Με το γεμιστάνα να έχει σκάσει ένα σκασμό εκατομμύρια δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, ό,τι κινείται, εκτελείται, να σου φέρνει παλτά πολυτελείας, υπερπολυτελείας, ασημένια, χρυσαφένια, διαμαντένια και να παίζει τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης και να παίζει φορ ο Χουλούρης. Το δέχεσαι αυτό, ρε φίλε? Όχι ότι είναι κακό να παίζει ο Κουλούρης.
ή ο Πασχαλάκης ή ο Λιμνιός και να μην παίζει ο Ελκαντουρί. Αλλά ρωτάω, σου κάθεται καλά αυτή η ιστορία? Το δέχεσαι ρε φίλε, που θες να μιλάμε μόνο για τον ΠΑΟΚ? Μίλα εσύ και πες μας πως βλέπεις την όλη ιστορία. Πως βλέπεις τον απολογισμό, τη σούμα που έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Είσαι ικανοποιημένος? Είσαι αισιόδοξος? Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι αισιόδοξοι και αυτοί οι οποίοι είναι προσγειωμένοι. Υπάρχει και μια γκάμα η οποία είναι φύση και θέση απεσιόδοξη. Δηλαδή, τι περιμένετε? Ή καλύτερα, τι πιστεύετε? Και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουνε, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν παίζουνε, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι πείσανε και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν πείσανε κανέναν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μονή στα πρόσωπά τους. Δικαιολογώ σε ένα σημείο τον φόβο στην ηλεκτρική καρέκλα του προπονητή, καθώς είναι πολλά τα λεφτά που έχουν επενδυθεί για κάποιους ποδοσφαιριστές. Θέλει πολλά κιλά γκάτς για να τολμήσεις να πεις βγες έξω Πρίγιοβιτς, μπες μέσα Κουλούρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτή την αλλαγή. Και γιατί δεν συμφωνώ? Ο πρώτος ο οποίος λέει να παίζουν Ελληνόπουλα, να κάνουν και είναι καλό και βοηθάει. Γιατί πολύ απλά ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να ξέχασε να παίζει μπάλα. Γιατί πολύ απλά ο Πρίγιοβιτς είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά ο Πρίγιοβιτς θα φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Από το Μουντιάλ της Ρωσίας. Γι' αυτό. Εκτός αν έχετε κανένα μεγάλο deal να κλείσετε. Τι deal να κλείσετε ρε παιδιά? Και με ποιον? Έκλεισε η Μπαρσελόνα το πρωί 10 εκατομμύρια ευρώ το Μασεράνο σε μια κινέζικη ομάδα. Και οι Κινέζοι δεν δίνουν όσα ρίχνανε. Χαλάρωσε λίγο η τρέλα που είχαν στην αρχή. Ποιος να δώσει και πόσα? Και θα ωφεληθείς από αυτή τη μεταγραφή? Αν αληθεύουνε οι πληροφορίες ότι κάποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι στο Πανόραμα, όπου έπαιζε σε άλλη ελληνική ομάδα και το είχε δώσει ο Φαλάκρας πριν από το Σεπτέμβριο κιόλας, τότε ναι, οκ. Okay. Αν δεν αληθεύει, τι γίνεται? Για πείτε μου, καλύπτεται το κενό? Μία ερώτηση ο Πρίγιοβιτς. Πόσο καλύτερος είναι ο Κουλούρης και ο Πρίγιοβιτς μένει έξω? Δεύτερη ερώτηση. Έπρεπε να τραυματιστεί ο Ελκαντουρί για να μπει ο Λιμνιός? Πείτε μου ρε παιδιά. Έπρεπε να τραυματιστεί για να δούμε όλοι το χάρισμα που έχει? Τι άλλο θα έπρεπε να κάνει ο Πέλκας για να δείξει ότι είναι για βασική εντεκάδα? Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Ουάρντα ή ο Γιαννούλης αν θέλετε ή ο Χατζή Ισαΐας για να γυρίσουν πίσω? Είναι κακό κάποια στιγμή να παραδεχθείς ότι έχεις κάνει λάθος στη διαχείριση του υλικού και να φέρεις κάποιους που έδωσε δανεικούς πίσω? Το Χαρίση και τον Κίσκιου λέμε τώρα, δεν έχεις να τους φέρεις πίσω? Είναι κακό? Τον οποιοδήποτε, μην κολλάτε με τα ονόματα. Κρατήστε τα ονόματα και πείτε μου μετά ότι εγώ θα ήθελα πίσω αυτόν. Αλλά λέω ότι ο Ουάρντα δεν ξέρω τι κάνει έξω από το γήπεδο. Στο γήπεδο πάντως αυτός ο οποίος έχει προπονητή τον έχει κάνει να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό ποδοσφαιρικά. Δεν ενδιαφέρει αν χωρίζει τσιφτετέλια, το χορό της κοιλιάς, ζεμπέκικα, ρέιβ, τέκνο, ροκ, αδιάφορο μου είναι. Βλέπω τι κάνει μες στο γήπεδο. Χορεύει με την μπάλα το παλικάρι ρε παιδιά. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Παστελώνει την μπάλα. Δεν πρέπει αυτός ο παίκτης, δεν έχει θέση? Πείτε μου δεν πρέπει να γυρίσει? Ούτε Αιγύπτιος είμαι, ούτε μάνατζερ είμαι, ούτε ΠΑΟΚ είμαι, παναθεμάμαι. Ρωτάω όμως. Κεντάει.
Τι άλλο πρέπει να κάνει για να πεις έλα δωρε, έκανα λάθος. Εσύ πρέπει να γυρίσεις πίσω. Εσύ πρέπει να γυρίσεις πίσω. Γιατί θα βοηθήσεις την ομάδα. Ακόμη και η πιο ακριβή μεταγραφή είναι προτιμότερο να μείνει στον πάγκο όταν δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν με ενδιαφέρει κύριε πώς λέγεστε. Τι λέει το βιογραφικό σας. Τι αυτοκίνητο οδηγείτε. Ποια έχεις γκόμενα ή ποια έχεις γυναίκα. Πόσο μεγάλο μοντέλο είναι στη λίστα με τα top μοντέλα. Αν είναι της Victoria Secret ή τι άλλο θέλει. Με ενδιαφέρει τι κάνεις με την μπάλα μες στο γήπεδο. Με θεωρείς μπανανία και δεν προσφέρεις. Οκ. Okay, στο καλό. Δεν ταιριάξαν τα χνότα μας. Πάλι στο καλό. Δεν έχεις βρει τα πατήματά σου. Δούλεψε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλετε. Και αυτό που θέλετε είναι να φτάσετε σε κάτι το οποίο έχετε ξεχάσει και κάποιοι δεν το έχουμε δει και ποτέ. Το πρωτάθλημα. Για να το πάρεις πρέπει να βρέξεις κόλλο. Αυτές οι ιστορίες του Καράφλα και πολλών για τις διαιτησίες και, και τις ιστορίες τα ακούω βερεσέ. Τα ακούω βερεσέ. Θέλω να δω έργα, πράξεις, αποτελέσματα. Όχι εγώ, σαν Γρηγόρης, ο οπαδός. Τι να τα κάνει τα φρουφρούκια τα αρώματα. Αποτελέσματα μπορεί να παίρνει. Δεν γίνεται ρε μάγκα να παίζει με τον Πλατανιά και το γκολ να το βάζει ο Μαλεζάς. Το τρίτο γκολ μπορεί να το βάζει. Δεν γίνεται. Καταλάβετε το αυτό. Λεπτομέρειες μπορεί να θεωρείτε, αλλά είναι σημαντικές. Δείτε τη συγκομιδή του ΠΑΟΚ με αριθμούς και δείτε ποιοι έχουν κάνει τα γκολ. Αν δεν έβαζε γκολ η πίσω γραμμή, όπως πολύ σωστά μου επισήμανε ο Φαλακρός, θα είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Θα είχε. Μέχρι πότε θα βάζει πίσω γραμμή. Δηλαδή οι επιθετικοί για ποιο λόγο πληρώνονται. Για ποιο λόγο πληρώνονται ρε μάγκες. Αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Στη χειρότερη να είναι περίπτερο και να βάζουν γκολ. Δεν μπορεί να περιμένεις από το Μάτος, από το Μαλεζά, από το Βαρέλα, από τα χαφ να βάλουν γκολ για να κάνεις από τα αμυντικά χαφ και να έχεις λιγότερα γκολ η επιθετική σου γραμμή από την αμυντική σου γραμμή. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνεις καλά. Κάτι δεν κάνεις καλά. Διόρθωσέ το. $5.80 δεν καταλαβαίνω το νόημά σου. Κόκκινα ξέπλυμα χρημάτων γίνεται, γι' αυτό και όλες οι μεταγραφές είναι όχι αποδυτικά. Τι εννοείς όχι αποδυτικά. Βάλε με μες στο πνεύμα. Γεια σου Γρηγόρη, προσωπικά χαίρομαι πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Πασχαλάκη Λιμνιό, αλλά δεν μπορεί με τα τρίκαλα να παίζει βασικό σωμάτος. Λέει rotation. Α, βλέπω μια εντεκάδα η οποία είναι πιθανή. Ρέιταρ μοτοφυλάκας. Μάτος δεξιά, Δελγιανίδης αριστερά, Κρέσπο Βαρέλα θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Δίδυμος σαν στόπερ. Μη γελάζετε. Θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να παίζει με αυτού κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θα μου πει δεν έχει, έφυγε ο Ζαμπράνο, έμεινε ο Μαλεζάς. Πρέπει να ξεκουραστεί, οκ. Okay. Λοιπόν, Σακόφ Τσίμιροτ. Αμυντικά χαφ. Αριστερά Κάμπος, δεξιά Λιμνιός. Μπίσεσβαρ και μπροστά ο Πρίγιοβιτς. Εντεκάδα που την έχουμε δει να παίζει και σε αγώνα πρωταθλήματος. Κανονική εντεκάδα. Θα συμφωνήσω με το φίλο. Δεν γίνεται να παίζει ο Μάτος σήμερα. Έπρεπε να έχεις background.
Δεν γίνεται να παίζει ο Μάτος σήμερα. Γνώμη μου. Λάθος. Πείτε ό,τι θέλετε. Όπως θέλω να μου πείτε ευθέως και χωρίς κανένα ενδιασμό, από τους δανεικούς που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, ποιοι πιστεύετε ότι έχουν θέση πίσω στην ομάδα. Έχω, λέει, πιο εύκολο πρόγραμμα. Φίλε, κούτσα, κούτσα, λέει, κουτσά, στραβά, το παίρνω το ποτάθμα. Έχω πιο εύκολο πρόγραμμα από το Γάβρο. Την Κούλα δεν την υπολογίζουμε. Έχει ήδη αρχίσει να ξεφουσκώνει. Αυτό, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, Μανώλη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ σε ό,τι αγαπάς, δηλαδή όταν ακούω υπερβολές, όταν ακούω παρανοϊκά πράγματα, σε ελληνιάζομαι. Κούλα, η ΑΕΚ που σε περνάει στη βαθμολογία, που έχει το 1 τρίτο από το μπάτζετ που έχεις εσύ, ή το μισό μπάτζετ, εσύ το δέχεσαι και τη λες κούλα. Που ο Ολυμπιακός μοιάζει με καράβι έτοιμο να έμοιαζε με καράβι έτοιμο να βουλιάξει και σε έχει περάσει. Ένα πλεονέκτημα έχεις. Το ότι έχεις και τις δύο ομάδες εντός έδρας στο δεύτερο γύρο. Κανένα άλλο πλεονέκτημα δεν έχεις. Όλα θα κρυθούνε. Στο τέλος. Και πάντα η σούμα γίνεται στο τέλος. Αλλά πράγματα που φωνάζουν δεν μπορώ να τα διανοηθώ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αν τα αντιλαμβάνεστε εσείς καλύτερα ή αν πονηρεύεστε περισσότερο, θέλω να μπείτε στον κόπο και να τα συζητήσουμε. Το λέω για μία ακόμη φορά. Ο Ουάρντα δεν πρέπει να γυρίσει το Γενάρη. Δεν έχει να δώσει. Ο Χατζη Ισαΐας από τη στιγμή που έφυγε ο Ζαμπράνο δεν έχει να δώσει. Ο μικρός όχι σε αξία ή ηλικία, ο αριστερός μπακ δεν πρέπει να επιστρέψει. Τον Ατρόμητο δεν τον υπολογίζεται. Μπορεί κάποιος διαφθαρμένος να πει ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα ο Ατρόμητος να είναι πιο δυνατός, γιατί εγώ τον έχω δεμένο τον μπούσουλά μου. Άμα σκέφτεστε έτσι και πιστεύετε έτσι, δικαίωμά σας, πιστέψτε ό,τι θέλετε. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Δεν θα κάτσω να καυγαδίσω με κανέναν ο οποίος πιστεύει άλλα πράγματα από αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ή φαντάζεται άλλα πράγματα από αυτά τα οποία μπορώ να φαντάζομαι εγώ. Καθένας μπορεί να λέει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Ελευθερία έχουμε. Αλλά μερικά πράγματα βγάζουν μάτια. Δεν μπορεί το χαρίσει για το χαρίσει να ενδιαφέρονται τόσες ομάδες και για εδώ να μην ακούμε τίποτα. Δηλαδή δεν έχει να βοηθήσει. Προτιμάτε τον Σαχόφ. Και αφού είναι έτοιμος ο Μιστακίδης, γιατί δεν παίζει σήμερα, δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Δεν έχω κάνει κουβέντα με κάποιο ρεπόρτερ, για να μην παρεξηγηθώ. Το ρεπορτάζ είναι καθαρά δικό μου, απλά ξέρω ότι είναι έτοιμος και είναι και στην αποστολή. Ο Σιαμπάνης δεν έχει δικαίωμα να πάρει χρόνο συμμετοχής κάτω από τα δεκάρια. Δεν πρέπει. Πείτε μου αν πρέπει ή δεν πρέπει. Αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Από τη στιγμή που έβγαλες έξω το Ρέι, έβαλες μέσα τον Πασχαλάκη και πιστεύεις περισσότερο στον Πασχαλάκη, καλά κάνεις και σου βγαίνει μέχρι τώρα. Πες μου τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ειλικρινά δεν μπαίνω στη διαδικασία, ούτε θέλω να σκέφτομαι τι συμβαίνει και αν συμβαίνει με τα θέλω και με τις συμπάθειες ή αντιπάθειες που μπορούν να υπάρχουν. Αυτά είναι λογικά μέχρι τη δουλειά. Στη δουλειά τα ξεχνάς. Στη δουλειά σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
δεν πάει να μην γουστάρεις μία τα μήτρα του Γιάννη του Δησιράπη. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος μαζί του. Το αντίστοιχο για τον ίδιο. Σωστά, Γιάννη μου. Αν δεν του δώσεις πάσα, δεν αβάλει γκολ. Αν δεν σε κοιτάει και δεν έχει μάθει να βρίσκεται μαζί σου, δεν μπορεί να είστε ομάδα. Δεν λέω ότι πρέπει να έχετε τα ίδια, πιστεύω, τα... Όχι. Πρέπει να κάνετε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα οποία να δίνουν αποτελέσματα. Παύλα, πρωτάθλημα. Όλοι έχουν θέση, Γρηγόρη. Ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από το Λέοβατς. Δεδομένο. Ο Λάμπρου είναι καλός και δεύτερη λύση. Μια παρένθεση εδώ να σε απαντήσω κάτι. Ο Χαρίς είναι καλύτερος από τα Παλτά. Κάνιας, Αλκαντουρί, ο Χατζησάιας είναι καλός για δεύτερη λύση. Ο Κίτσου σίγουρα καλό μπακ. Και ο Ουάρτα δεν είναι για καμιά μεγάλη επαγγελματική ομάδα. Μόνο σε ομάδες τύπου αποτρομή του. Λόγω του ότι. Μάλιστα. Ανέχονται τα τερτύπια του. Φίλε, εγώ ξέρω ότι το κάνει παπάδες. Δεύτερον, για το Λάμπρου, χαίρομαι που τα αναφέρεις. Όχι γιατί είναι φίλος μου. Γιατί όταν δαπανήθηκαν πέρσι κάποια ελάχιστα χρήματα, κάποιοι καλοθελητές το βαφτίσανε σανίδα σωτηρίας. Για τη διοίκηση Καγιούλη, Παπαθανασάκη κτλ. Υπενθυμίζω απλά ότι δεν μπορεί ο Λέοβατς να κοστίζει 1,7 και να μην κοστίζει 300 χιλιάρικα ο Λάμπρου. Και βλέπετε αν το παιδί κάνει ή δεν κάνει. Και ίσως να μην έχει θέση ακόμα τώρα στον ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχουν αρκετές λύσεις. Ίσως, λέω, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι βλέπω τουλάχιστον μηνυματικά, τα πρώτα μηνύματα είναι αρνητικά, ειδικά για τον Ουάρντα. Τον λόγο το γνωρίζετε εσείς. Έχω ένα δικό μου σκεπτικό τελείως διαφορετικό. Το κατέθεσα και το συζητάμε όταν ανοίξουμε τις γραμμές, όπως κατέθεσα τη γνώμη μου και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία αφορούν την θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι κυκλοφορεί στα περίπτερα το δεύτερο συλλεκτικό Identity Θεσσαλονίκη. Το αγαπήσατε, το ζητήσατε, το έχετε. Σε αυτό το τεύχος cover girl λατρέψαμε τη Face Κορδέα σε μια εντελώς διαφορετική φωτογράφηση στην αγαπημένη της πόλη. Πρόσωπα που εξομολογούνται ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Βίκη Χατζηβασιλείου και η Άννα Προλεβίτς. Βρήκαμε τους Dreamers και τους Doers της Θεσσαλονίκης. Μόδα 26 σελίδες με όλα τα looks που πρωταγωνιστούν για το φετινό χειμώνα. Φάκελο design και έρευνα για τους ασθενείς του Θεσσαλονίκης. Identity Θεσσαλονίκη, 300 λαμπερές σελίδες για την ταυτότητα της πόλης. Τα έσοδα της πωλήσης του δεύτερου Identity θα ενισχύσουν το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Οπότε αγοράζοντας το περιοδικό, πέρα από τα υπόλοιπα, συνεισφέρουμε και για την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Αυτό στα υπόψη. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό για τα μελομακάρονα, 9.55 κενό. Μελομακάρονα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τέσσερις τυχεροί θα κερδίσουν από 2 κιλά μελομακάρονα στο τέλος της εκπομπής. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι αν το αυτοκίνητό σου είναι για πέταμα που λέμε και χρειάζεται οριστική διαγραφή, τηλεφωνεί στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή αφού έχουν την ανάλογη πείρα. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαθα με γραμμές. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμουδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα στο Mega Outlet.
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, ανοιχτά. 8 η ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους, τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες. Καλύτερα θα ήταν. Αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά, λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω, μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 12. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Time out! Time out! Παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε! Πάμε pressing σε όλο το γήπεδο! Coach, να πιέσουμε καλύτερα στα 3 τέταρτα του γήπεδου. Τι, και να τους χαρίσουμε τώρα τέταρτο! Τι το πέρασε εδώ! Nissan All Clear Service! Τώρα που το Nissan All Clear Service προσφέρει 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά Nissan, κάποιοι θα κολλήσουν. Ελάτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό και ξέγνιαστο χειμώνα με Nissan All Clear Service. Για ένα μοναδικό ρεβεγιόν, η οικογένεια Χατζιαγόρου προτείνει ρολό κοτόπουλο με προσούτο, μπέικον και λαχανικά. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Μια μικρή κίνηση μπορεί να σου δώσει πολλά. Τώρα στις γιορτές, η Εθνική Τράπεζα διπλασιάζει τον αριθμό των τυχερών που κερδίζουν χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές κάρτες Debit Mastercard και Ethnocash Plus. Πραγματοποίησε αγορές από 10 ευρώ και άνω και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς κάθε εβδομάδας που θα κερδίσουν 100 ευρώ καθένας. Η αξία του να δίνεις και να παίρνεις πίσω. Από τη Mastercard και την Εθνική Τράπεζα. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 18-18-18 και στο nbg.gr. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Βαλτάζαρ, τι θα γίνει, φτάνουμε? Έχει πιαστεί η μέση μου τόση ώρα στην καμήλα. Με στην κρίνια είσαι, Γασπάρ. Πότε η μέση, πότε το κεφάλι. Να, δεν βλέπεις το αστέρι. Σε λίγο φτάνουμε. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω το μύθο, αλλά φτάνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ε. Όχ, δίκιο έχει ο Μελχιόρ. Κάτσε να δω το GPS. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έβαλα προορισμό δώρα. Πώς βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη? Εμπέστοτε. Γι' αυτό μας έφερε πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είναι το Toy Shop. Είστε και μάγοι. Φέτος τα Χριστούγεννα, ο προορισμός για τα δώρα είναι εδώ. Toy Shop, ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών σας περιμένει. Παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια. Με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop, Αριστοτέλους 10, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop, μαγεία στο παιχνίδι. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Η Αφίλα Αμβριακού θέλει να ευχαριστήσει τους πελάτες της για τα 40 χρόνια στήριξης. Σας ευχαριστούμε και σας το ανταποδίδουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και στη Λιανική. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17 στην Πηλαία. Η Αφίλα Αμβριακού, Μεγάλο Αλεξάνδρου 17 στην Πηλαία, σας εύχονται καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, πρόοδο και ευημερία. Γεια σας! Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε? Άγιε Βασίλη, εσύ διάβασες μετά από 20 χρόνια το γραμματάκι που σαν παιδί σου έστειλα και επιτέλους μου έφερες το αυτοκινητάκι που ήθελα, ε! Με συγκινείς, αλήθεια! Ποιο γραμματάκι και αυτοκινητάκι? Τα δώρα μου ήρθα να ψωνίσω. Αυτά τα Χριστούγεννα όλοι, μα όλοι, έρχονται στα καταστήματα Κοσμοτέ. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν πλούσια δώρα στη στιγμή και επιπλέον βρίσκουν απίθανες προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα τεχνολογίας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Κοσμοτέ.
Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Το ξέρω και το ξέρετε. Ελέγχουμε πάντα το σύστημα υγραεριοκίνησης του αυτοκινήτου μας και φροντίζουμε για τον απαραίτητο καθαρισμό του. Η Ford στάθη σίγμα καινή στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σας εύχεται καλές γιορτές και καλές διαδρομές. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείο 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit. Για ό,τι πίνετε. Στούκι.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο στούκι.gr. Στούκι.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε. Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός. Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311 243 111. Την υγειά μας να έχουμε, γιατί αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Αλλά να έχουμε και αλήθεια, να έχουμε και ειλικρίνεια. Μήπως και έτσι μπορέσουμε να τραβήξουμε ένα δρόμο καλύτερο. Εύχομαι τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα και όλη σας η ζωή να μοιάζει με όνειρο. Χρόνια πολλά. Οι ευχές σας είναι και δικές μας. Μετρόπολης 95,5. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά από τις 3. Εμείς εδώ άλλο στη φυλακή. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. 955 και ενώ μελομακάρον ανωδεπώνυμο στο 54340. Τέσσερις από εσάς θα κερδίσουν από 2 κιλά μελομακάρονα καταπληκτικά από τα αρτοποιία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Μαζί μας η Εσκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, η οποία φροντίζει πάντα να έχει πάντα μία πολύ καλή έκπληξη για εσάς. Μία από αυτές είναι και αυτή των φετινών Χριστουγέννων, καθώς το Hyundai i30 μπορείτε να το βρείτε μόνο εκεί με 14.490 ευρώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κταίο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμπος. Είναι ένα τσιγάρο δρόμος από την καρδιά της πόλης. Ή στο 2310-596-596. Από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, τηλεφωνείτε τώρα για να δείτε ότι δεν είναι πλάκα. Είναι όντως η καλύτερη τιμή της αγοράς από την κορυφαία εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν άκουσα τι πρέπει να στείλω για το διαγωνισμό. 9.55 και ενώ μελομακάρονα στον ετυπώνυμο στο 54.340. Ούτε μία γραμμή, τίποτα. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για μεταγραφές. Για δανεικούς, για Ηρακλή, για Άρη, για Απόλλων Πόντου, για Δίκες, για Μελομακάρονα. Γρηγόρη, πού είναι το Φαλακροβέλος? Στο ραδιοτηλεοπτικό. Αλλά έμαθα ότι τον μπουζουριάσανε. Τι να σου. Μία γραμμή. Ένας άνθρωπος μας ακούει, πάμε να τον προλάβουμε. Παρακαλώ. Έλα, εδώ είμαι. Αν δεν κάνεις λάθος. Εγώ δεν κάνω λάθος, μήπως έχετε κάποιον άλλον. Όχι, δεν έχουμε κάποιο. Είσαι μόνο εσύ, κανείς άλλος. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι. Ο Δημήτρης από τον Πολύγυρο είμαι. Εκεί στη Σταυρούπολη υπάρχει το παλιό το Λεμπέτ. Το ψυχιατρικό. Ναι, εκεί να τον στείλουμε. Θα τον στείλεις εκεί να γλιτώσουμε όλοι. Με συγχωρεί. Και τι θα κάνω, να μαλώνω με τον εαυτό μου, μετά με τι να μαλώνω. Όχι, με μένα θα μαλώνεις, αλλά εμείς θα είμαστε συντηρητικοί. Δηλαδή, αυτός είναι ανάποδος. Αυτό, ναι, και εσύ είσαι ανάποδος και εγώ είμαι ανάποδος. Δηλαδή θες να διώξω το Φαλάκρα και να πάρω εσένα. Πάρ' γιατί και εγώ Φαλακρός είμαι, θα τον αντικαταστείς. Κοίταξε, αυτός όμως χορεύει και καλά δίσκο. Εσύ χορεύεις καλά δίσκο. Εγώ χορεύω Ζορμπά. Ζορμπά, δεν μ' αρέσει. Ζορμπά χορεύει ο Άντωνι Κουίν τώρα. Τι...
Μαζί του είμαι. Ο Φαλακρός ξέρεις τι χορεύει. Για άκου ένα τραγούδι εδώ τώρα. Το ξέρεις αυτό, για δες λίγο. Το σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σήχα, για τον οδοντό γιατρό. Το χορεύεις αυτό. Μα δεν είναι γιατρός, όταν γίνει γιατρός θα το χορεύω κι εγώ. Πετάξει ολόκληρο τον κόλωνο. Άκου λίγο. Σου έκλεισα το μάτι. Όπα τέτοιος είσαι. Συζητούσες κάτι να διώξεις. Προσπαθώ να γίνω, αλλά άκου. Άκου. Αυτός είναι αντίθετος με σένα, είναι πολύ μαλλιαρός. Ξέρω ρε. Γιοκαρίν, σ' άκου. Καμιά ακόμα ευλαμπία είχε στα νιάτα σου. Βεβαίως. Μία ή παραπάνω. Να μην τα λέμε, επειδή με παρακολουθεί η CIA, ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά στο τηλέφωνο. Η ΚΑΚΕΜΠΕ. Η ΚΑΚΕΜΠΕ με είχε βρει απ' έξω, γιατί ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Αχα, και εσύ έγινες αριστερός. Δεν έγινα, παραμένω δεξιός. Παραμένει δεξιός. Βέβαια. Έλα Ζορμπά, πάρε. Μόλις δεξιά. Α, μπράβο. Δώσ' του Ζορμπά να χορέψει. Θα σκοτώ να χορέψει. Σήκωρε και χορέψε. Χορε βλάχο απ' του πουλίγυρο. Πάσε να πάει. Πάσε. Δεν είμαι βλάχος, θα είμαι πουλίγυρνός. Πουλίγυρνός. Δεν είμαι βλάχος. Δεν έχουμε βλάχος στον πουλίγυρο. Κακό είναι να είσαι βλάχος. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά δεν είμαι. Δεν είσαι, μάλιστα. Μην προσβάλλεις την καταγωγή μου. Με συγχωρείς, ζητάω συγγνώμη. Γεια σου. Γεια σου, από τότε που βγήκε το συγγνώμη, κόπηκε το φιλότιμο. Γεια σου γίγαντα από τον Πολύγυρο. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Στον επόμενο, ναι. Ας τον μέσα, κλείς τον μέσα. Να τον κλείσω μέσα. Δεν δικιά μου απόλυτα. Μέσα. Μέσα, μάλιστα. Πόσα χρόνια. Χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια Ηρακλής, ναι. Να είσαι καλά. Χίλια χρόνια και χωρίς σερβιέτες πέφτουν. Αν να καθείς βρε. Σε διάντρομο. Να έχει περίοδο. Στον επόμενο. Στον επόμενο που ξεφύγα. Πατρίδα. Πατρίδα. Θρησκεία, οικογένεια. Φώναζες τώρα Φάτινα. Δώσ' το να. Για τι φώναζες, τι φώναζες. Τι φώναζες Φαλάκρα. Πατρίδα. Μέσα. Πατρίδα. Μέσα τώρα. Οικογένεια. Φάτιν τώρα. Και λαϊδούσε. Ορίστε. Έλα, κόκκινε. Έλα. Το σαπούνι να προσέχει ο δικός σου. Όταν σκύβει ή όρθιος. Και όρθιος δεν έχει θέμα. Βλέπω όλοι έχετε αγνά αισθήματα και πολύ αγάπη. Ωραίος είναι. Πριν είπες κάτι και με γύρισε στο μυαλό μεσημεριάτικα. Πες μου τι σου γύρισε. Και όχι μόνο εσύ, και όχι μόνο εσύ. Πολλοί εκεί μέσα και όχι μόνο στο δημοσιογράφο και όλοι οι δημοσιογράφοι. Να μου πεις τι. Γιατί να παίζουν ένα θελετίνο ΠΑΟΚ και πρέπει να παίξουν όλοι να πάρουν ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα κύπελλο και να πάει Champions League. Μήπως μπερδεύτηκες. Δεν θα κάνω εγώ αβάντα το όπα, όπα, μπερδεύτηκες. Είπα εγώ ότι πρέπει να παίζουν. Πότε θα πάρει ευκαιρία είπες. Ποιος. Ο Σκιαμπάνης. Όχι. Το είπες δε φίλε τώρα τρελό άμα βγάλεις. Ναι. Να σου πω γιατί. Πες. Το Ρέι τον βγάλαν ότι δεν κάνει. Και παίζει. Δεν κάνει. Τι να πούμε, ότι τον πήραμε επειδή τον πληρώσαμε να πούμε ότι κάνει, δεν κάνει. Μας πιάσανε εμείς. Όπως βλέπεις, έχουμε ταυτόσιμες απόψεις για αυτό το θέμα. Και ρωτάω. Ωραία. Αφού δεν κάνει. Ναι. Παίζει κύπελο με τα τρίκαλα. Ναι. Αν δεν παίξει τώρα ο Σιαμπάνης, πότε θα παίξει. Δεν μπορείς, ρε φίλε όμως. Αφού ωραία, δεν κάνει, ρε φίλε. Δεν κάνει, αλλά και το 1800 κάπως πρέπει να το πάρεις πίσω όπως έγινε με τον Όλσεν. Οι ομάδες είναι και εταιρείες. Μην νομίζετε ο άλλος πετάει λεφτά και λέει για τον ΠΑΟΚ, όπως πετάμε εμείς στο τοπικό ένα χιλιάρικο χορηγία. Δεν πάει έτσι. Πολύ απλά είσαι. Δεν γίνεται να τον κάψει, δεν τον έκαψε επειδή έβαλε το Πασχαλάκι, απλά δεν κάνει. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το στείλουμε και αυτόν. Όπως κατάλαβες όμως, ή αν έγινε αντιληπτός, δεν είπα ότι πρέπει, λέω αφού άλλος δεν μας κάνει, πρέπει και ο άλλος να είναι έτοιμο πόλεμος. Σωστά. Ναι, αυτό όμως με τις ευκαιρίες πήρα να κράξω πρώτα εσένα και αλλά γενικά και όλους τους άλλους. Ο Χαρίσης γιατί δεν παίζει. Όσο έπαιζε ρε παιδιά είδαμε τι έκανε. Και έξω κάνει παπάδες. Αυτό λάθος κάνεις Γρηγόρη. Το έξω κάνει παπάδες. Ναι. Αν έκαναν όλοι οι παπάδες που στέλνουν μετανικούς δεν είναι. Ο Άρτα τι κάνει. Ο Άρτα για τον Ατρόμη το καλό είναι ρε φίλε. Με δουλεύεις τώρα. Όχι δεν σε δουλεύω. Δηλαδή ο Κάμπος και οι υπόλοιποι είναι καλύτεροι. Ο Κάμπος. Ναι. Φίλε δεν βλέπεις μπάλα. Το χόκκι βλέπετε. Ο Κάμπος είναι τακτικά ο πιο άριστος παίκτης του ΠΑΟΚ. Το βλέπετε αυτό.
για να καλύπτει το μάτος πίσω. Όταν δεν παίζει ο κάμπος, γιατί δείτε και το μάτος ότι δεν παίζει ποδόσφαιρο. Έχει τρία μάτς, σέρνεται. Γιατί δεν έπαιζε ο κάμπος. Επιχειρηματολογείς. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα, Γρηγόρη, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, Άκης από Άνω Πόδι, Ηρακλάρα. Τι θα είσαι, ρε φίλε, εντάξει. Σε, εννοείται, σε βλέπουμε φανατικά, ρε, εσύ. Με βλέπετε. Εννοείται, εννοείται. Σε ακούμε κάθε μέρα, εσένα και τον ραπ, φανατικά. Το ραπ ξέχασε τον, τώρα πάει μέσα, τελείωσε. Ω, τέλεια, τέλεια. Να σε πω, επειδή είναι τώρα και το τμήμα των εορτών, εσύ, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί εσύ είσαι και της εκκλησίας και τα ξέρεις όλα αυτά. Ποιος σου είπε ότι τα ξέρω? Ωραία. Άλλο πιστεύω και άλλο είμαι καλός χριστιανός. Ωραία, ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω, ξέρεις γιατί η Παναγία σε πολλές εικόνες είναι στεναχωρημένη? Δεν νομίζω ότι είναι στεναχωρημένη σε καμία εικόνα, είναι σοβαρή. Ξέρεις γιατί είναι σοβαρή? Γιατί? Γιατί ήθελε κοριτσάκι. Παρακάτω. Ναι. Ορίστε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Σήμερα μίλησες πολύ λογικά. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Γιατί πράγμα απ' όλα. Όχι 100%, 1000% συμφωνώ. Γιατί πράγμα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα για τον Ουάρντα. Ο άνθρωπος κεντάει. Κεντάει. Κάνει όλο το παιχνίδι. Άρα είσαι παοξής και μου μιλάει για τον Ουάρντα. Ναι. Ναι. Και το γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Τον βλέπω και δεν χορταίνω να τον βλέπω. Ναι. Έχουμε τέτοιο παίχτη σαν τον Ουάρντα στον ΠΑΟ και ποιος είναι, θέλω να μου πείτε. Μην ρωτάς εμένα, εγώ εξέφρασα μια γνώμη. Μπορεί να βγουν άλλοι 100 και να πούν το αντίθετο. Τεκμηρίωσέ το. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε ό,τι είπες. Δεν συμφωνώ μόνο, σε εκείνο που είπες ότι όλα εξαρτώνται από τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που τους έχουμε μέσα εδώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Πώς είπες, όλα θα εξαρτηθούν από τα δύο παιχνίδια. Η γνώμη του συνεργού μου είναι ότι το τίτλος του πρωταθλητή θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είναι η γνώμη του Κωστή. Δεν την υιοθετώ. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ, αν παίζει... Άκουσε με λιγάκι. Όταν πας στον Πλατανιά και υδρώνεις να βγάλεις ένα γκολ... Και το βάζει ο στόπερ... Ναι, υπάρχουν τόσοι άλλοι αγώνες. Επομένως, πώς εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ? Αυτό είναι μεγάλη μπαρούφα. Λάθος μπορώ να το πεις. Μπαρούφα δεν το λες. Εντάξει. Ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Να το πω αερολογία. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, δεν συμφωνώ επίσης στο θέμα του Πασχαλάκη. Δηλαδή... Ο άνθρωπος είναι γυμνασμένος, είναι έλουρος. Και το έδειξε αμέσως αυτό το πράγμα. Αμέσως, εμπνέει εμπιστοσύνη. Okay. Τελείωσε. Οκ. Okay. Συμφωνείς? Περίμενε. Καλώς, συμφωνώ μέχρι τώρα, δείχνω ότι αξίζει. Ρωτάω. Πολύ το δείχνει, πολύ. Ρωτάω. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Ρωτάω. Ρώτα. Από τη στιγμή που ο Ρέι κρίθηκε ότι ό,τι πάει μέσα γράφει. Ναι, πρέπει στο να παιχνίδι... έχουμε και ένα δεύτερο, έχεις δίκιο. Στο παιχνίδι κυπέλου με τα τρίκαλα. Δεν πρέπει να πάρει ο μικρός σε εισαγωγικά την ευκαιρία. Μήπως όμως δεν είναι ακόμη έτοιμος για να πάρει έστω και σε αυτό το παιχνίδι αυτή τη θέση? Δεν το ξέρω. Ερώτηση. Γιατί εκφράζω. Ο ΠΑΟΚ υδρώνει για να κερδίσει κάτι. Ερώτηση εκφράζω. Να, είναι στέλεχος εθνικής ομάδας, κάνει πολλά. Εντάξει. Ούτε το ξέρω το παιδί, αλλά. Όλα μαζί σου. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Να σου πω και κάτι, επειδή ας πούμε εσύ το παίζεις λιγάκι κουλτουριάρης. Το παίζω. Είσαι, να πω είσαι. Λέγε ό,τι γουστάρεις πες. Είσαι ευγενής. Λοιπόν, άκουσε να δεις, μπερδεύεις τις προστακτικές με τους αορίστους. Άκουσε, Γρηγόρη μου, δεν θα λες κατέληξε στο διπλανό σου, θα λες κατάληξε. Δεν θα λες υπέγραψε, θα λες υπόγραψε. Προχθές τον είπες κατέκρινε τον. Δεν μπορώ να πω κατάκρινε. Κατάκρινε τον. Και ο φίλος ο Ραγκάτσης, άκου να γελάσεις, είπε περιέγραψε μας τον αγώνα. Περιέγραψε μας τον αγώνα, δεν θα πεις. Θα πεις περίγραψε μας τον αγώνα. Άλλο αόριστος και άλλο προστακτική. Δεν δέχομαι να μιλάω για τον ημάμι. Εντάξει. Άντε, να πάμε σε σένα. Εμένα κρίνε με. Τι. Ναι, ωραία. Να μην λες διέλυσε τον, να λες διάλυσε τον. Σε ευχαριστώ που με διόρθωσες. Ωραία, αγόρι μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά σου. Ουδής άσφαλτος. Ναι. Άκφιωθ. Σκάσε ρε.
Άιντε. Ναι. Ούτε μέσα στην Πουζού δεν μπορεί να είσαι ήσυχος. Καλησπέρα, Κόκκινε. Γεια σου, φίλε μου. Παοξής εδώ. Λοιπόν, Κόκκινε. Δεν έκανε θεραπεία. Η ΑΕΚ πόσο προηγείται σε βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ. Ισόβαθμη είστε. Ωραία, ισόβαθμη. Γιατί δεν το λες έτσι όμως. Είναι σε κέρδηση. Ότι είναι στη βαθμολογία κάτω από την ΑΕΚ. Φίλε μου. Η κατάταξη λόγω διαφορετικών. Φίλε μου. Υπάρχει. Κοίταξε. Θέλεις πάντοτε να υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο ως βάρος του ΠΑΟΚ. Ωραία. Επειδή λες μπούρδες. Γιατί λέω μπούρδες. Θα σου απαντήσω. Γιατί στη βαθμολογία. Μπορώ να απαντήσω. Στην κατάταξη λόγω διαφοράς θερμάτων είναι επίση. Όχι, φίλε μου, δεν είναι λόγω διαφοράς θερμάτων. Γιατί. Εγώ στη θέση σου δεν θα είχα το θράσος να πάρω τηλέφωνο και να πω τέτοιο πράγμα και εξηγούμε. Έχασες από την ΑΕΚ που ξεκίνησε να παίζει με 10 παίκτες. Είσαι κάτω από την ΑΕΚ γιατί έχασες το μεταξύ σου παιχνίδι. Για τον τρόπο που έχασες. Για τον. Η βαθμολογία, λες, η βαθμολογία. Για τον τρόπο. Αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, ποιος το έπαιρνε. Ας το αν και τα αν. Ναι, τελειώνει το πρωτάθλημα. Ωραία, ισόβαθμη, αλλά. Είσαι τρίτος. Δεν υπάρχει ισόβαθμος. Υπάρχουν κριτήρια. Άκου τι λέει. Στα κριτήρια υστερείς. Τέλος. Στα κριτήρια υστερώ. Γιατί δεν το λες έτσι, στα κριτήρια. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Γιατί αυτό είναι. Γιατί αυτό είναι αντιπαοξίδικο. Μα η βαθμολογία είναι ισόβαθμη. Γιατί αυτό είναι αντιπαοξίδικο. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι αυτό αντιπαοξίδικο. Λοιπόν, δεύτερον. Για το Χαρίση. Δεν απαντάς. Δεν απαντάς. Τι γιατί. Είναι αντιπαοξίδικο, το λέω. Επειδή το λες εσύ. Okay. Ναι, το λέω εγώ. Okay. Λοιπόν, για το Χαρίση. Τον παρακολουθήσατε το Χαρίση πως παίζει μπάλα. Λοιπόν, πάντοτε μαρκάρει με τις χάρες. Έχει φάει του κόσμου τις κίτρινες κάρτες. Είναι απαράδεκτος επιεικός ο Χαρίσης. Ας το Χαρίση, δεν κάνει. Ωραία. Ο Χαρίση. Είναι απαράδεκτος. Ας το Χαρίση. Είπαμε τώρα για το Μαλεζά που έβαλε τον γκολ στο πλατάκι. Όχι, μισό λεπτό. Μην με πας από τον αλληλισό παπαλί. Ωραία. Ο Ουάρντα. Ποιος, ο Ουάρντα. Ναι. Ο Ουάρντα είναι για τον Ατρόμητο, ο οποίος ο Ατρόμητος, παρόλο ότι βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, δεν πάει για πρωτάθλημα. Ο Χατζησαΐας. Και τον αντιμετωπίζουν. Ακού, όπως βλέπεις, δεν σχολεί. Ναι, ωραία. Τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον Ατρόμητο και άλλες ομάδες από ότι όταν μια ομάδα πηγαίνει για πρωτάθλημα. Ο Χατζησαΐας. Από τότε που τον έκανε ο Λεωζίνιο και έβαλε τον γκολ, τον έκανε σβούρες με μια σβούρα, τον πέταξε. Ναι, για μένα είναι απαράδεκτος ο Χατζησαΐας. Ο Ηρακλής που μας νίκησε στην Τούμπα με 0-1. Λοιπόν, και το έβαλε τον γκολ ο Λεωζίνιο, τον έκανε, τον άδειασε από εδώ από εκεί. Δεν κάνει ο Χατζησαΐας για τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Για μένα είναι χίπηρο ο Χατζησαΐας. Λοιπόν, ποιος άλλος. Ο Κρέσπο είναι καλύτερος, φίλε, για στόπερ. Ποιος είναι? Ο Κρέσπο για στόπερ είναι καλύτερος. Okay. Ο Χάτσο μέχρι στιγμής δεν τον έκανε χαζό κάποιος. Για μένα ήταν απαράδεκτο. Φίλε, έχουμε διαφορετική αντίληψη. Να είσαι καλά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Για. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λεωνίδας, Βέρεια και Παουκάρα να είμαι. Ναι. Λοιπόν, αν αφήσουν το Ραπτόπουλο σήμερα ελεύθερο και δεν τον μπουζουριάσουν, θα έχει κάνει σφάλμα η ελληνική δικαιοσύνη. Μέσα είναι, ρε φίλε. Μέσα τον έχουν. Μέσα είναι, ρε φίλε. Πλάκα λοιπόν, δεν είναι μόνο τυφλή, θα είναι και ανίκανη. Όχι, ρε φίλε, μέσα είναι, τον έχουν μπουζουριάσει και χωρίς ούτε να πάει προς νερού του. Τέλος. Πλάκα κάνεις. Πλάκα, ρε μου κάνεις. Αλήθεια λες. Εγώ του ζήτησα να του κάνουν κεφάλαγγα. Όχι, εντάξει, ρε, όχι, ρε. Θα κάνει εκπομπή μέσα από τη φυλακή. Και κάτι καλό παιδάκι εκεί πέρα, ξέρει τι ιστορίες κυκλοφορούν. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα για τον προηγούμενο το φίλο εδώ πέρα πολύ για την ΑΕΚ. Άμα τον πάρουν και χαμπάρι, ότι είναι μπαϊσέξουλα. Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω. Για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Καλά, ο Ολυμπιακός θα έχει χάσει από το αεροπλάνο όταν ανέβει από την Αθήνα να έρθει κάτω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ένα, έτσι. Για την ΑΕΚ δεν το συζητάμε. Αυτή που λέει και ο Ραπτόπουλος, συμφωνώ ότι κοιτάνε να αγοράσουν καμπάνες για την Αγία Σοφιά να με. Δεν πάνε για πρωτάθλημα φέτος, μετά από κάνα δύο χρόνια θα γίνει το γεννήμα. Αν τους βγει θα το πάρουν. Πρόσεχε πώς διατυπώνουμε τις απόψεις. Ναι, ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις εσύ τρεις μεταγραφές. Να πάρεις ένα, αν θα πάρεις σεντερφόρ, να τελειώνεις το παραμύθι με τον Βρίγιοβιτς. Πρέπει να πάρεις ένα αριστερό μπακ σίγουρα. Και να πάρεις και ένα καλό, γιατί μένει και ένα καλό στο κέντρο μαζί με τον Μαουρίτσο, γιατί ούτε ο Κάνιας μου γεμίζει το μάτι εδώ και χρόνια, ούτε ο Τσίμερο του φίλε. Φίλε, για τους δανεικούς έχεις να πεις κάτι, γιατί για το υπάρχον υλικό έχουμε πει τη γνώμη μας. Κοίταξε, ο μοναδικός, το Γιαννούλη μπορεί να τον πάρει να τον βάλει να παίξει. Τον είχαμε στη Βέρεια, έπαιξε μια χαρά το παιδί, είχε παίξει όλο το πρωτάθλημα. Ο Ουάρντα δεν σου κάνει, δηλαδή.
Ο Άρντα, ναι, και σαν αλλαγή και σαν βασικό. Σαν άλλο, το ο Χατζησαΐας δεν χρειάζεται ενίσχυση στα στόπερ. Ο Χατζησαΐας, ρε φίλε, να μην το πιάσανε το Σαββίδι, το πιάσανε κορόιδο να με. Με συγχωρείς πολύ. 600 έδωσε 600 χιλιάρια για να πάρει το Χατζησαΐα, να πάρει έναν παίκτη που δεν είχε προσφορά από καμιά άλλη ομάδα να με. Έτσι, όταν τον πήρε το Χατζησαΐο. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι κορόιδο για τον Χατζησαΐα και για το 1.700 του Λέοβας δεν είναι. Εντάξει, καλά, και εκείνη είναι πιστολιά μεγάλη, μην την ψάχνεις να με, έτσι, εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άλλα νούμερα, τέλος πάντων. Να σου πω και για ένα δεύτερο και την άλλη μου την ομάδα, τη Βέρεια, από τη Βέρεια είμαι, έτσι. Ναι. Όποιος, δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Πιτσιρικάδες είναι μέχρι 22-23 χρονών ο μεγαλύτερος, δεν υπάρχει άλλος. Παίζει το transition, την αντιπίθεση την παίζει καταπληκτικά, αν ήταν λίγο, τα παιδιά λίγο πιο έμπειρα και λίγο πιο όρημα. Να ξέρω ότι η Βέρεια δεν θα ήταν πρώτη, θα ήταν δεύτερη ή τρίτη. Ένα παιχνίδι με τη Βέρεια, αυτό τη πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλωνα. Που έπρεπε να χάσει η Καλαμαριά, έπρεπε να είναι στο μήχρονο 2-3-0, έτσι. Όχι, δεν έπρεπε να χάσει. Αλλά ήταν εξαιρετική. Είχε πολύ καλά τραξίματα. Μ' άρεσε. Είναι πιτσιρικάδες, τρέχουν. Σου είπα, ήταν εξαιρετική. Δεν είναι αυτό το που είπε η εικόνα του αγώνα. Όχι. Όπως και δεν σου έδωσε ένα πέναλτι που έπρεπε να σου δώσει. Σου λέω φέτος να σωθεί. Που πιστεύω θα σωθεί άνετα και από το χρόνο θα δούμε και τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, παλικάρι. Και εγώ που τηλεφώνησες, παρακαλώ. Καλό απόγευμα, γεια. Ορίστε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Χωρίς αμφιβολία. Λοιπόν, Κόκκινε, ναι. Πολύ ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά παίρνω και σ' άκουσα και με έσπασε στα νεύρα. Γιατί το κλείσει τώρα. Εσένα τι σε νοιάζει αν έχουμε γιατί δεν έκλεισε το ραδιόφωνο. Γιατί σήμερα έλεγε πολλά χαζάλες. Ναι, ρε φίλε. Γιατί λες τέτοια για τον Πάγο. Αφού ο ένας δεν μ' αρέσει, ο άλλος δεν μ' αρέσει. Χαζά. Εσύ κοίτα την ομαδούρα σου. Εγώ πληρώνομαι για να λέω τη γνώμη, για να μιλάω. Κοίτα την ομαδούρα σου, ρε. Ρε εσύ που προπονείσαι τώρα, να μην πω γιατί προπονείσαι. Γιατί άκουσες ραδιοφωνική και δεν το κλείσες. Γιατί κάθε μέρα ακούω. Ωραία. Και γιατί πρέπει να εκνευρίζεις, δηλαδή. Και γιατί να το κλείσω. Αλλά όταν λες τέτοια. Αντιπαοξίδικα πράγματα. Ποιο είναι το αντιπαοξίδικο που σε χάλασε και σε ανέβασε και δεν είναι. Ποιο είναι. Δεν σε αρέσει, όχι διώξαμε τον ένα. Δηλαδή εσύ όταν. Συγγνώμη. Κουμάντο θα του κάνει. Εσύ όταν. Μα κάνει. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βλέπει καμιά φορά. Τα πάντα βλέπω. Μ' αρέσει. Από μπάλα τα πάντα βλέπω. Μ' αρέσει. Όταν βλέπει μια ομάδα και δεν σου αρέσει κάτι, λε τη γνώμη σου. Τι λέω. Αλλά όχι συνέχιση. Όπου θα σε ακούσω όλο για τον Πάουκ λε. Κατά του Πάουκ. Κατά του Πάουκ. Έτσι, γιατί δες. Είναι αντιπαοξίδικο μένος αυτό το οποίο έχω. Τι είναι, αντιπαοξίσεις, τι είσαι. Μ' αρέσεις. Σε ξέρω κιόλας, δεν σε γνωρίζουμε εμείς. Με ξέρεις. Εγώ στη θύρα 10 μπορεί να είμαι φαοξής πανατικός, ναι. Αλλά έχω δει χιλιάδες φορές εκεί στον Ηρακλή. Και με έχεις πάρει. Και έχω δει. Καλά. Και πώς είσαι και τι κάνεις. Και τι κάνω, για πες, για δώσε με στεγνά. Τι κάνω. Δεν πάω και. Από εκεί από τη θύρα 10 τσάμπα μπαίνεις όλο. Ένα εισιτήριο έχει κόψει μια φορά. Δεν με τα λέμε τα παιδιά μου στι κουτσουράδε που είναι εκεί στη θύρα 10. Και μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο. Τι κάνει, τζάμπα μπαίνει. Μια φορά δεν πληρώνει εισιτήριο. Εσύ είσαι η κακή μπέρι, φίλε. Έχω πάθει πλάκα. Έλα τώρα. Κοίτα τι είναι ο μαδούλα σου εκεί πέρα. Ο μαδούλα μου, Τι, ο μαδούλα σου, τι είναι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στα Τρίκαλα σήμερα, γεια. Θα φας καλά. Γεια. Τι θέλει. Κάντε και λίγο σεξ. Αν χαθείτε απίθανο. Έλα. Έλα. Τι να γίνει, πού είσαι. Ακούς. Εκείνος που πρέπει να... Περίμενε λίγο ρε, περίμενε. Δεν σε βάλαν ακόμα μέσα. Το κλείσε. Εκείνος που... Ρε εσείς, πού τα λέτε αυτά ρε. Έλα. Δεν το γώσανε ρε. Τι να σου πω, τώρα με πήρε τηλέφωνο, μάλλον δεν ξέρω τι έγινε. Μου το κλείσε. Και νόμισα θα γλιτώσω. Κι εγώ πιστεύω ότι γλιτώσα, αλλά μην πήρε τηλέφωνο. Τι να σου πω, τώρα πες. Καλά, το προηγούμενο γιατί το κρατούσες. Ήθελε να πει αυτό που ήθελε να πει. Άστο να πει. Δεν μου λες, ναι. Σήμερα ποιος παίζει τερματοφύλακας. Ωραίοι παίζει τερματοφύλακα. Ωραία, εγώ το. Ναι. Ο... Γιατί φοβάσαι, με τα Τρίκαλα φοβάσαι που παίζει ωραίοι. Ο αυτός πώς το λέμε, πες τον... Ο ποιος, ο Σιαμπάνης. Προχθές που έπαιξε 5 παιχνίδια συνεχόμενα. Ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης, ναι. Έχει σπάσει το ρεκόρ του Σαββουρίδη. Δεν ξέρω. 5 παιχνίδια συνεχόμενα δεν έχει φάει γκολ. Οπότε τι έπρεπε να το βάλει και στο κύπελο, δεν πρέπει να πάρει ανάσες. Δεν πρέπει να γίνει rotation. Όχι ρε παιδί μου. 5 αγώνες έχει συνεχόμενους, σαν μπήκε, ναι. Και δεν έχει φάει γκολ. Πρέπει να το δω αν είναι ρεκόρ αυτό το πράγμα.
Ο Σαβουλίδης νομίζω. Ναι, καλά κάνεις και μου το λες. Πρέπει να το δω όμως αν είναι ρεκόρ. Ναι, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ούτσε να αν θες περίμενε στη γραμμή. Περιμένω. Λοιπόν, 9.55 κενό Μαλωμακάρουνα, ονοματεπώνυμο στο 54.340. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Δεν πρέπει να φτιάξουν οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να είναι γιορτινό, ούτε μια απλή σαλάτα. Πρέπει να είναι γιορτινή και γλυκά γιορτινά. Και τι, θα βάλω ένα απλό τραπεζομάντιλο? Όχι, γιορτινό. Δεν είναι απλό τραπέζι. Είναι το γιορτινό τραπέζι. Και γι' αυτό θέλετε τα καλύτερα. Στο Σκλαβενίτη φροντίζουμε να τα βρείτε όλα τόσο γιορτινά, τόσο ποιοτικά, αλλά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα καλύτερα φρέσκα υλικά για τις συνταγές των γιορτών. Κεράσματα, γλυκά και ποτά και ό,τι θα χρειαστείτε για το στόλισμα του πιο γιορτινού τραπεζιού της χρονιάς. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόπο ποικιλία, κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία. Αγγελία στο 2315 528 810. Welcome to Virginia Radio. Είμαστε στον αέρα. Ας αρχίσει το show. The show must go on. Το θέατρο Βεργίνα παρουσιάζει μια λαμπερή εορταστική υπερπαραγωγή με πολλή μουσική, χορευτικά show και πολλές αναμνήσεις. Κώστας Βίγαλης, Πολίνα, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Σοφία Αρβανίτη και Σαμπρίνα μαζί στη σκηνή. The show must go on από 22 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βεργίνα. Μην χάσεις το μοναδικό υπερθέαμα της Σοφίας Πυράτου με τα πιο αγαπημένα 80s και 90s retro hits. Συμμετέχει δεκαμελής ομάδα χορευτών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια λαμπερή γιορτή. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο σταυλαρίδης.gr και στο 2310 543 210.
Για τους επαγγελματίες της περιοχής, το νέο είναι ένα. Οι νέες προσφορές του ένα Food Kasenkari. Ελάτε από 18 μέχρι 22 Δεκεμβρίου και ανακαλύψτε φρέσκια βόια ελιά Ισπάλα Γαλλίας το κιλό 5,29. Τυρά στραγγιστό γιαούρτι 10% των 5 κιλών το τεμάχιο 10,45. Μινέρβα ελαιόλαδο 1 λίτρου το τεμάχιο μόνο 4,50. Όλες οι σερβιέτες Always μονή συσκευασία μείον 50%. Ένα Food Kasenkari. Μαζί για το συμφέρον σου. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. Σε παράλληλες προωθητικές ενέργειες ισχύει ενέργεια με τη μεγαλύτερη προσφορά. Όπω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρο Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Stefans Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνα. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Η μαμά λατρεύει τους κουραμπιέδες. Ο μπαμπάς τα μελομακάρονα. Ο μικρός τους σοκολατένιους αγιοβασίλιδες. Και όλοι μας λατρεύουμε το Φρέτζιο. Η καρδιά μας και αυτές τις γιορτές χτυπά στα καταστήματα Φρέτζιο. Με όλα τα αγαπημένα γιορτινά γλυκά φτιαγμένα όπως πάντα με αγάπη, σπιτική φροντίδα και αγνά υλικά. Χρόνια πολλά γλυκά και πασπαλισμένα με Φρέτζιο. Κώστα, για φέτος θέλω να γιορτάσουμε. Ακούς που σου μιλάω. Ρε Μαρία, πού θα πάμε? Τις φετινές γιορτές πάμε Princess Hotel στη Γευγελή. Χριστούγεννα, παραμονή και πρωτοχρονιά ζεις αξέχαστες εορταστικές βραδιές με ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις με δωρεάν είσοδο, ποτό, φαγητό και διαμονή. Princess Hotel, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους οι οποίοι στέλνουν είτε μηνύματα είτε στέλνουν και τα μελομακάρονα για να κερδίσουν και θα τα κερδίσουν. Τέσσερις από εσάς, 9.55 και ένα μελομακάρονα ονοματεπώνυμο στο 54.340 προσφορά από τα αρτοπία Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Καρολή και Δημητρίου 237 στον Εύασμο, 163 το δεύτερο κατάστημα και το τρίτο στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Εκεί όπου θα βρείτε όλες τις κουστινιάτικες λιχουδιές, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Επί τη ευκαιρία δίνουμε 4 δίκυλα, μια χαρά νομίζω, για να γουστάρετε τι κομμάτι έχεις βάλει. Δώσε μου. Έλα, πάρε τα θέματα, έλα. Άντε ρε, κάτσε μέσα. Κάτσε τι που ζούει εσύ τώρα. Δώσε λίγο. Τρέχω να μου βρίσκει η νύχτα στο σταθμό. Να κάτσε και εσύ μέσα τώρα να δεις τι εστίβε ρίχο. Κατάλαβες φαλάκρε. Έκανες το μάγκα. Έκανες το μάγκα. Κάτσε την μπουζού τώρα. Χίλια χρόνια σου είπανε. Καλά σου είπε ο εισαγγελέας. Χίλια χρόνια Ερακλή σου είπε. Βράσε τα σάλια. Ποια σάλια τι σου είπε ρε. Τι σου είπε, δεν σου είπε χι... Ράσε τα σάλια τώρα. Σου είπε ο εισαγγελέας χίλια χρόνια. Ή δεν σου είπε. Μέσα. Όχι ρε, δεν συνεννοούμαστε. Μέσα να κάτσε. Να δεις τι εστίβε ρίχοκο. Αν να χαθείς. Λοιπόν, οι γραμμές είναι οι τέσσερις είναι κατελημένες, άλλες δύο περιμένω. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδη Παλοδήμος, με την απίστευτη χριστουγεννιάτικη προσφορά για το Hyundai i30 με 14.490 ευρώ μόνο εκεί στο 2310-596-690 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε στον κόσμο, ναι. Για το Σαββολίδι. Έλα τώρα σε ακούω. Το είδε για το Τσαβουλίδι. Δεν το είδα, δεν μπορώ να συγγνώμη. Δεν μου λες, ο Αναστασιάδης θα πάει στην Κέρκυρα. Δεν το ξέρω. Το όνομα το ακούγεται Τσόλης και... Άντε ρε, και αυτούς τους απίθανους τους έφταιγε τώρα, ο μαύρος σπίτι τους έφταιγε. Δεν ξέρω ποιος τους έφταιγε. Άντε το φάγανε το Βοσνιάδη. Δεν με ενδιαφέρει ρε παιδί μου, ποιος τους έφταιγε. Τι με ενδιαφέρει. Δεν μου λες και για σένα ο Άρντα άχρηστος είναι. Όχι.
Γιατί πολλοί μου τον κάνανε άχρηστο. Ούτε ο κεντρικός αμυντικός. Ούτε ο Χατζησαϊστά. Όχι. Δεν του δώσανε κανένα αυτό χρόνο να παίξει. Βλέπεις μπάλα ρε Ούτσανα. Βλέπεις μπάλα. Δεν το δώσανε χρόνο. Θα δω το ρεκόρ και θα σε ενημερώσω. Κατάλαβες. Να είσαι καλά. Δεν μου λες. Να σου πω. Το Μιλάνο το ζαχαροπλαστείο, το ξέρεις. Εδώ έχουμε αρτοπιέ ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, κόβεσαι. Έχουμε χορηγό ρε και αναφέρεις οποιοδήποτε άλλο. Ντροπή. Ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Έλατε, πάω εκεί. Μεγάλη μου τιμή. Τι κάνετε κύριε. Δεν αλλάζουμε τίποτα ρε. Ρε εσείς ρε. Όχι FM ΠΑΟΚ. Ποιο FM ΠΑΟΚ ρε. Πρέπει να πεθάνετε όλοι κύριε. Καλά δεν έμαθες ότι... Τι να το μεθάς ρε. Καλά δεν έμαθες ότι η Σαύρα πήγε φυλακή. Δεν ασχολούμαι με λιμοτάγαρα. Καλά δεν στεναχωριέ. Λοιπόν, δεν στεναχωριέ. Αν δεν με πάρει τηλέφωνο ξανά δεν έχει. Δεν στεναχωριέ σε λίγο που μπήκε μέσα στην Μπουζού. Τον είπε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας ήταν Ηρακλάκη. Το λέει χίλια χρόνια μέσα θα σκάσεις. Ακριβώς. Καλά τον έκανε. Λοιπόν, άκου να δεις. Ακούω τους παοξίδες. Τι κόμπλεξ βγάζουνε ρε. Με όλο τον κόσμο ρε. Πιο κομπλεξικιά ομάδα εγώ δεν έχω δει. Αυτοί 50 χρόνια πάνε για πρωτάθλημα. Και όλο τέταρτη βγαίνουνε. Μιλάνε για τον Ατρόμητο. Για την ΑΕΚ. Ποιος το παοκάκι. Εντάξει. Είναι ένα βαθμό. Κομπλεξικιά ομάδα δεν υπάρχει. Ένα βαθμό. Σα δώσανε ένα πράγμα με το Πασόκ. Και αυτό είναι. Ομάδα του δημοσίου. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Τώρα έχει γεμιστά ένα πρόεδρο όμως. Κάτσε. Ποιο γεμιστά ένα ρε. Άντε να μην ανοίξω το στόμα. Αφού αγοράζει ό,τι κινείται. Εκτελείται. Αγοράζει τα πάντα. Ένα ρε τώρα ρε. Βρε αυτό ξέρει. Άμα θα βγει ο Κούλης ξέρει τι θα πάρει αυτό. Εσύ θα ψηφίσεις. Το θάνατο της Αλεπούς θα πάθει. Συγγνώμη ρε εσύ Κώστα. Ακούσου λέω εγώ. Στον Ηρακλή. Γιατί ανέβηκε η ψήρα στο γιακά. Θα τον ήθελα. Ακούω τόσο μήνες. Αν δεν λέω να μην βγω να μην βγω. Αλλά με σκάσανε πάλι. Στον Ηρακλή δεν τον ήθελες. Ειλικρινά. Αυτή τα πάνω και όχι δεν το θέλω αυτό να. Γιατί δεν σου αρέσει εμφανισιακό. Κύριε δεν θέλω αυτό να ρε τώρα. Άσε με τώρα βρε τώρα. Τα λεπτά έρχονται από την Κύπρο βρε τώρα βρε. Ξυπνήστε βρε παιδί. Τα πνίγετε. Σημασία έχει να έρχονται λεφτά όχι όπου έρχονται. Αλλά θέλω να πω και τον Μπούζα προχθές στη δίκη της Δευτέρας. Ναι, ακούς. Ναι, ναι. Το λέει ο Αξής. Το λέει ο Αξής. Μα και εσείς λέει να πούμε ήσασταν η ομάδα με το τετράφυλλο και με το πέταλο. Ναι. Και συγχωνευτήκατε με την ΑΕΚ και ανεβήκατε στην ΑΕΚ και στην Αλβανική. Ο Μπούζας ένα τέταρτο αλεπλοή δεν έπαιρνε. Του κόπηκε. Μόγκα στη στρούγκα! Παοκάρχη, Μπούζα! Αναπνοή, τέταρτο δεν έπαιρνε! Έλειψε λίγο καιρό. Κατάλαβε! Έλειψε λίγο αυτή καιρό. Αυτή είστε! Στείλτε τώρα να πούμε 2.000 σημαίακια στο Παοκ. Ναι. Να τα κουνάνε. Ναι. Γιατί πάλι τέταρτο θα βγουν. Και άμα βγει πρώτο. Κατάλαβε! Άμα βγει πρώτο, θα κάνει. Κοίταξε. Πρώτα ένα μήνα θα είμαι στουρωμένος για να ξεχάσω. Τι να κάνω. Δεν καταπίνεται αυτό. Μα σ' αγαπάω πολύ για στον επόμενο, ναι. Ναι. Γεια σας, Γρηγορία. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα σοβαρά μπορείς παρακαλώ να μου δώσεις μια σωστή πληροφορία γιατί όντως αρχίζω και ανησυχώ με τα λεγόμενά σου. Πήρες το σωστό άνθρωπο, πες μου. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Χωρίς πλάκα τώρα σε παρακαλώ. Ναι. Ο Κωστής είναι όντως μέσα ή κάνεις δηλαδή, πλάκα. Συγγνώμη, η απορία σου είναι που είναι μέσα ενώ θα έπρεπε να είναι γιατί τόσο καιρό κυκλοφορούσε ελεύθερος. Με δουλεύεις τώρα. Όχι, δεν σε δουλεύω. Αρχίζω και ανησυχώ, σοβαρά σου μιλάω. Γιατί ανησυχεί, δηλαδή τι. Που... Γιατί δεν το θεωρώ πλάκα αυτό αν είναι μέσα ο άνθρωπος. Γιατί θα θέλει σίγουρα κάποια βοήθεια το ένα το άλλο. Αυτό θέλει είναι... βοήθεια. Ρε φίλε, είναι... Οποιοδήποτε πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Ο εξωγήινος δεν χρειάζεται. Πες μου σε παρακαλώ, είναι όντως ή κάνεις πλάκα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι πλάκα αυτή. Θεωρείς ότι δεν είναι πλάκα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Όχι, πες μου σε παρακαλώ, είναι πλάκα ή δεν είναι. Αυτό πες μου. Θα το μάθεις ρε φίλε, ειδήσεις δεν βλέπεις. Θα δεις, α, σε λίγο, το πηγαίνουν με τη σιδερένια μπάλα όταν πηγαίνουν μέσα. Δηλαδή, αντί να με πάρεις τηλέφωνο να με ρωτήσεις.
Ρε φίλε, πώς κυκλοφορούσε τόσο καιρό ελεύθερος. Έχεις το θράσος και με ρωτάς αν είναι μέσα. Κόφτονε, κόφτονε στον επόμενο. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, 18χρονος Αριανός. Καλώς ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Κωστή, για έβλεπα χθες το λαϊκό δικαστήριο κτλ. Αυτά είναι. Έκανε μια ερώτηση και λέει ποιοι οπαδοί λέει εμπλέκονται πιο πολύ σε διοικητικά της ομάδας. Λοιπόν, και είπε για τον Άρη. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Σε παλιότερη εκπομπή που τον είχα πάρει τηλέφωνο μου είχε πει ότι ο Σαουρίδης, ο Σκόρδας και ούτω καθεξής εκεί μέσα δεν έχουν φάει τον Αφράγκο και τώρα είναι φτωχαδάκια. Άρα η ομάδα πώς κατέληξε εκεί πέρα που κατέληξε. Από ποιον? Από αυτόν που αγόρασε το εισιτήριο? Πρέπει να απαντήσω. Εσύ όχι, ο Κωστής πρέπει να απαντήσει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι σαν να μην έχεις ακουμπήσει μια κοπέλα. Να σου πει ότι είναι έγκυος και το παιδί είναι δικό σου. Ακριβώς αυτό που είπες. Κατάλαβες. Για τον Κωστή το λέω αυτό, γιατί αυτό τα λέει. Κατάλαβες το λέω. Αλλά σε εγκαλώ, γιατί περίμενες να τον πάνε μέσα για να το πεις. Όταν βγαίνεις εδώ, τον γλύφεις. Εγώ. Ναι. Εγώ τον γλύφω. Τον γλύφεις. Τώρα που πήγε μέσα, πήρε θάρρος. Τον έχει ζαλίσει τον άνθρωπο. Πήρε θάρρος, ξεψάρωσες τώρα. Κάρτα από εκεί πέρα, αφού είσαι μόνος, θα κάνουμε μαζί. Το διώξαμε μαζί. Α, γι' αυτό θα έρθεις να πάρεις και τον Αεξή που κάνει το μάγκα. Για φέρε και αυτή την ωραίο καστρινή να τον φτιάξω εγώ τα γένια. Να τον ξυρίσω. Να τον φέρεις. Τα ακούει. Με φέρει και αυτή την τρελή τώρα να την ξυρίσω. Να σε καλάτε. Καλό μεσημέρι. Γεια. Αγωνιστικά και χωρίς διαιτητικά λάθη, κανονικά πρώτος πρέπει να είναι ατρόμητος. Δεν είμαι ατρόμητος, ίσα-ίσα που αντιπαθώ τους οπαδούς του, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ρώτησε τον αυτό που φωνάζει, λέει, γιατί δεν υπάρχουν πρωταθλήματα που κρίθηκαν στην ισοβαθμία. Εννοείται, ρε φίλε. Καλησπέρα, μια πιάσαμε γραμματική, λέει, σήμερα να κάνω κι εγώ δύο παρατηρήσεις. Ο Απόλλων του Απόλλωνα. Αυτός που τύπωσε το αλφα, σε Α3 και το κόλλησε στο τζάμι. Δεν τον κάνει μόνο εσύ, αλλά και ο συνάδελφος, δεν λέω το όνομά του. Αλλά όπως παρήγγειλε αντί για παρήγγειλε. Παράγγειλε αντί για παρήγγειλε. Επίτρεψε αντί για επέτρεψε κλπ. Τα λάθη είναι για να γίνονται. Εντάξει. Κόκκινε, αυτός που τα έλεγε αυτά για τον Ιβάν είναι λογιστής του. Γιατί είναι μέσα. Διτσιράπησε, ρωτάω τώρα ειλικρινά, τώρα με συγχωρείς. Αρχίζει να ανησυχείς. Δεν ρωτάνε γιατί τόσο καιρό ήταν έξω. Ρωτάνε γιατί είναι μέσα. Δεν υπάρχει ελπίστρεφη. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη, τι κάνεις. Άκουρε τι με ρωτάνε. Δηλαδή, απορείς που ο Κωστής είναι φυλακή. Όχι, βέβαια. Δεν απορρίς που τόσο καιρό ήταν ελεύθερος. Μέσα, χίλια χρόνια να το δικάσουν. Δεν είναι απορία που τόσο καιρό ήταν ελεύθερος. Ναι, εγώ έλεγα πώς τον αφήνουν εκεί. Με ποιο δικαίωμα τον αφήνουν. Έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο. Του έχει σπάσει τα νεύρα, τον αναβάζει την πίεση. Ναι, έχεις δίκιο, τι να σου πω. Είναι μέσα τώρα εκεί να κάτσει κανένα δύο χρονάκια, να συνέλθει και μετά να δούμε πώς θα βγει. Μ' ακούς, Γρηγόρη? Μια χαρά σας. Θα σε πάρω. Α. Ναι. Εγώ σ' ακούω, ναι. Εντάξει. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είσαι. Ναι, Ολυμπιακός είμαι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ήθελα να πω λίγο. Είναι δυνατόν. Ακούγεσαι σοβαρός άνθρωπος, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να είσαι Ολυμπιακός? Γιατί να μην είμαι, ρε Γρηγόρη? Και από τις μεγάλες ομάδες τι είσαι? Ολυμπιακός. Μάλιστα. Okay. Και Μπαρτσελώνα, αυτές οι δύο. Δεν είναι η οροσύλια να βάζει τον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελώνα στα ίσα? Εντάξει, πρώτον είμαστε υγιείς Ολυμπιακοί, γιατί έχουμε μια διαφορά με κάποιους καραπαπάδες και με κάποιους Θεοδωρίδες. Μην λες ονόματα. Ναι, συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι ό,τι βγαίνει ανακοίνωση από τον ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός εκφράζει όλους τους Ολυμπιακούς. Και συμφωνεί τότε. Okay, ναι. Εντάξει. Ναι. Να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, άκουσα σήμερα το πρωί για το Μυραλάς. Ότι λέει είναι μακριά από τον Ολυμπιακό. Και ο, Everton... ο Τωροσίδης. Ναι, γιατί η Everton λέει ζητάει 15 εκατομμύρια. Ρε πρόεδρε, ρε αντιπρόεδρε, ρε όλη η διοίκηση. Τι να πω, έχετε πάρει τόσα λεφτά τόσα χρόνια. Δεν μπορείτε να δώσετε μια φορά να δώσετε 15 εκατομμύρια για το Μυραλάς. Δεν μπορείτε. Τι κάνετε, πού τα πάτε όλα αυτά τα λεφτά. Έχετε πάρει του κόσμου τα λεφτά του Champions League επειδή βγαίναμε πρώτοι. Και δεν μπορείτε να μου φέρετε το Μυραλάς με 15 εκατομμύρια. Έλεος δηλαδή. Εσύ περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι το αν θα έρθει ο Μυραλάς ή
το να έρθουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι επί της ουσίας θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Να έρθουν παίκτες που να μην είναι τζαπατζίδες. Γιατί όλοι αυτοί που πήραμε είναι τζαπατζίδες. Δεν αξίζουν πάνω από 7 μπάλες. Δεν αξίζουν. Τόσο τους πήραμε. Και αφήστε τι λένε τώρα 2 εκατομμύρια και 5 και 10. Αυτά είναι, να μην πω τι είναι. Τα λένε έτσι. Okay. Και εντυπωσιάζεται το κάθε πρόβατο γαύρος Ολυμπιακός. Και να λέει, τι ο μαγάρα, τι προεδράει. Να σε καλά, να σε καλά, να πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Επόμενος. Εγώ είμαι. Εσύ. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Ακούω χρόνια την εκπομπή, πρώτη φορά παίρνω. Mm. Μιχάλης, λέγομαι, ο Αγίους Αναργύρους, Παοκτσής. Ναι. Πες μου τέσσερα νούμερα από το 1 μέχρι το 70. Το 1 μέχρι το 70. Ναι. 1, 2, 4 και 14. Οκ, okay, σαν γουστάρω Σαλπιγκίδη. Γουστάρεις Σαλπιγκίδη. Βέβαια. Ναι. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον προηγούμενο φίλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε για να παίχτη πρόεδρε πάρε 15 εκατομμύρια και φέρτονε. Ειδικότερα στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι 15 εκατομμύρια, είναι 22 με τη φορολογία. Πρώτον. Βάλε και το συμβολαιό. Υπάρχουν πολλά περισσότερα τα οποία χρειάζονται. Σωστά. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα θέλει δύο εξτρέμ. Ένα δεξιά και ένα αριστερά. Θα το δώσει 22 για το Μυραλάς. Δεν είναι λογικό. Έχει δικαίωμα όμως με τόσα έσοδα που έχει ο Ολυμπιακός να ζητάει. Ναι, εντάξει, σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό που συμφωνώ μαζί σου ή με τον εκάστοτε πρόεδρο είναι ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να δίνεις παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να δώσεις. Όπως δεν γινόταν εμείς να ζητάμε πριν 3 χρόνια το Βιερίνια που ζητάγανε 8 εκατομμύρια για να το πάρουμε. Ναι, χίλιες φορές που ήρθε τώρα. Κιάζε το Φαλακρό να. Αυτός βρίσκει το πιο. Το πιο αγαπημένο και τον κάνει χουλιαμά. Ναι. Εντάξει, συγκρίνει τώρα το Βιερίνια με τον Περπάτο. Και κάποιοι το τρώνε, εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ήρθε εδώ για διακοπές ο Περπάτο και μου συγκρίνει το Βιερίνια. Που για πλάκα περπατώντας έχει βγάλει 4 ασίστ τώρα, τι να λέμε. Εντάξει, και είναι λογικό όμως να έχει απαιτήσεις μεγάλες. Ναι, εντάξει, και εμείς έχουμε απαιτήσεις μεγάλες από το Βιερίνια, αλλά ήρθε τραυματίας σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν γίνεται τώρα να μιλάμε ποδοσφαιρικά για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Για γέλια. Δεν έχουμε κάνει προετοιμασία και θέλουμε πρωτάθλημα. Να είναι καλά, Ιβάν, με τις νόσεις. Άμα θέλουμε να δούμε πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, φίλε. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Έχει δίκιο, λέει ο Γαράφλας, ότι ο ΠΑΟΚ έχει αβαντάζ. Ότι έχει τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ στην Τούμπα. Αλλά πέραν τούτου έχει και το αβαντάζ ότι πριν πάει στον αναδρομή το ΠΑΟΚ θα πάει πρώτο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι χαλαρό στα άλλα εκτός έδρας. Ναι, οκ. Okay. Λογική έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Χαίρετε, κύριε Κόκκινε. Γεια σας, κύριε μου. Μας προβληματίζετε πολλές φορές με τον τρόπο που αντιδράτε στους Ολυμπιακούς. Δηλαδή, να ξέρουμε εμείς οι Ολυμπιακοί να κλείσουμε το ραδιόφωνο. Όχι, κύριε μου. Εγώ είμαι άρρωστος με γριά. Εσύ είσαι άρρωστος που είσαι Ολυμπιακός. Εγώ άρρωστος δεν είμαι. Συγχωρείτε, δεν είμαι άρρωστος εγώ. Αν μου επιτρέπει να μιλάω στον Ενικό. Τώρα, ρε φίλε, με κάνεις και κολλάω ειλικρινά. Δηλαδή, αν δεν αισθάνεσαι το χαβαλέ. Όχι, σας ρωτάω αν μου επιτρέπει να σας μιλάω στον Ενικό. Πες ό,τι θέλεις, φίλε. Ωραία. Γιατί το καίμε τώρα, ειλικρινά μου, το χαλάς. Εντάξει, πολύ καλά κάνεις βασικά που μιλάς έτσι με ωραίο τρόπο. Αλλά όταν πει ένας Ολυμπιακός, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μιλάτε λίγο πιο ευγενικά. Το χιούμορ και η ηρωνία είναι μέχρι ένα βαθμό. Όχι. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να πεις για κακό χιούμορ για ό,τι θέλεις. Για ηρωνία από τα ξάμιν, μακριά από μένα. Να συμφωνήσουμε, καλώς. Πες λοιπόν, μου θα κάνω μια δήλωση εγώ. Εγώ δηλώνω fan club του κυρίου Αντωνιάδη και θέλω να δημιουργήσω ένα μεγάλο fan club. Ναι. Άσχετα τι ομάδα είναι ο καθένας. Ναι. Τους πολλούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Αντωνιάδη. Ναι. Ο άνθρωπος είναι φία. Αν θέλετε, κρατήστε τον αυτόν. Είναι η διαφήμιση του σταθμού σας. Σας παρακαλώ, δεν είναι φία, κύριε μου. Είναι διάνοια. Εγώ λέω κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Εγώ σας ευχαριστώ τον που διαφωνήσατε. Club, να είστε καλά. Γαύρος ο Βασίλης. Χαίρετε. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Έλα. Θα σε βάλω ένα τραγουδάκι για τον Κώστα. Για τον Κώστα. Ναι, για τον Κώστα, ναι. Για ρίξω. Thank you.
Ακούγεται μάπα, φίλα, το βάλουμε εμείς. Στον επόμενο, ναι. Με τσαντίζεις τώρα. Όχι, να μπορούμε να μιλήσουμε. Βεβαίως, κύριε, μπορείτε να μιλήσετε. Σταυρούπολη, Σταυρούπολη. Μέσα. Μέσα, όχι μέσα. Τελευταία. Μάλιστα. Λοιπόν, να χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Να χαμηλώσει, μπράβο. Οκ. Πρώτα απ' όλα, από τις παρεξηγήσεις που γίνονται καμιά φορά που γνωρίζει έναν άνθρωπο, μπορεί να τον παρεξηγήσει, ας πούμε, και να. Επειδή δεν το ξέρεις, δεν. Και ο άλλος μπορεί να σου παρεξηγήσει. Λογικό είναι. Μπράβο. Πάει καλώς εδώ. Κάποια στιγμή τον είπα αντιπρόσωπο. Ψώνα. Με το φίλο μας. Ποιο φίλο μας? Το φίλο μας, τον κοινό φίλο μας που δεν είναι δίπλα σου. Πάει αυτός, ρε, τελείωσε. Πού να πάει? Πάει, ρε, τελείωσε μέσα. Χίλια δεν, χρόνια. Δεν είναι και από μέσα πάλι κουμάντα θα κάνει. Ρε, στα κάτεργα τον έχουνε, τελείωσε. Θα το στείλουν στη Σιβηρία να σπάει πέτρες. Άμα ξαναπεί μπαμπά, εμένα φτύσε με. Τώρα γιατί βγάζεις κακία? Την αλήθεια λέω, ρε. Επειδή δεν είναι δίπλα σου. Ποιος δεν είναι δίπλα μου, ρε? Τότε. Ποιος δεν είναι βγάζεις κακία? Μέσα, ρε, τελείωσε, πάει. Τι έχουμε πάθει? Καλά, λέτε τον πρώτο που πάει. Γι' αυτό λέω, από καμιά φορά που κακή παρτίδα. Ή πια λιμένα μάλλον. Ξεκινήσαμε, μετά ζήτησα συγγνώμη για. Και τώρα πρέπει να ζήσω εγώ. Στέλιος από Σταυρούπολη, Παοκάρα, ολέ. Γεια σου, Στελάρα. Δεν μου λες, από τους δανεικούς που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, ταιριάζει κανένας στην ομάδα να έρθει το Δεκέμβριο, το Γενάρη? Ποιος? Από τους δανεικούς. Μπα, δεν νομίζω, πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα. Δηλαδή, συγγνώμη, αφού δεν κάνουνε, τότε γιατί στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο δεν παίξαν οι Χατζή, η Ισαΐα, Σουάρντα και ο Γιάννου? Γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο να βάλουμε. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν τους βάλανε στον Ατρόμητο, αφού δεν είναι καλή. Με τον Ατρόμητο. Ναι, γιατί δεν παίξανε, αφού δεν είναι καλή. Όταν βγαίνω από τις ακαδημίες, πρέπει να τα βάζεις μέσα. Αυτό είναι number one. Γιατί όταν σε λέει θέλω να πάω να παίξω να μου είσαι στον ΠΑΟ, εγώ ήθελα στον ΠΑΟ. Και ο Άρτα δεν βγήκε από τις ακαδημίες, φίλε. Ο παπάς μου πήγε στην πάλη. Με πήγε στο ΒΑΟ και έχω χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο τέτοιο. Με δάσκαλο τον Μπαλάσκα. Ήθελα να πάω στον ΒΑΟ να παίξω μπαλά και ο παπάς μου πήγε στο ΒΑΟ. Και πλακωνόμουν με τους Ιταλαπαιδί. Χρυσό μετάλλιο το κρεμασμένο όμως. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πλάκα μου κάνεις. Σε τρώιασαι, ναι. Κάτσε μέσα τώρα. Ναι. Έλα, κόκκινε. Έλα. Καλησπέρα, Αντωνιάδης από Ξάνθη. Είσαι ο τελευταίος. Έλα, ποιος καλός άνθρωπος τον έβαλε μέσα, αυτόν τον έχω σε μέσα? Θα τα μάθει τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, να του κάνω δώρο ένα κινητό για να παίρνεις το 90-90-90. Φιλάκια πολλά από Ξάνθη. Γελάσαι, θα σε δω πως θα γελάς μετά. Δώσε άλλο ένα για μισό λεπτό να μιλήσει. Έλα. Έλα, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετέωρα, Πολύχνη, Αριανάκη. Τι θα είσαι, ρε φίλε. Εννοείται. Η Αριανάρα, ό,τι και να κάνετε θα ανέβει. Ό,τι και να κάνουνε μάλλον θα ανέβει. Αλλά η παοξίδες είναι τόσο κομπλεξική. Γιατί, ρε φίλε, τώρα κάτσε. Έχει την ομάδα τρένο του πρωταθλήματος. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι θα γίνουν και αυτοί πιο δυνατοί αν ανέβει η Αριανάρα. Είναι τόσο κομπλεξική. Μέχρι εκεί φτάνει το κόμπλεξ τους. Ευχαριστώ πολύ. Θες και τον Απόλλωνα να πάρει αν ανέβει και τον Ηρακλή? Ο Ηρακλής να ανέβει, ρε παιδιά. Δεν έχω τίποτα με τον Ηρακλή. Παρόλα αυτά που. Τον Απόλλωνα τον θέλεις να ανέβει μαζί σου, χέρι-χέρι.